Καλημέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. 5 Μαΐου. 5 Μαΐου είναι. Είναι. Πέμπτη. Πέμπτη 5 Μαΐου. 10 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε Λίμπερο και ακούτε ΠΑΟ 24. Θα μας ακούτε μέχρι και τις 2. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Γραπτά μηνύματα. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Σε λίγο στο ΠΑΟΚ 24 θα διαβάσετε τις αποκριστικές δηλώσεις του Μάρκεβιτς για τα όσα γράφονται για το ενδεχόμενο ανάλευση τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από την πλευρά του για κάποια σενάρια που κυκλοφορούν. Εγώ τα πιστεύω. Καλά, κράτα μια επισυνήση. Πιστεύω ότι δεν θα... Τι ρήμα να χρησιμοποιήσω. Δεν θα αποφύγει ο ΠΑΟΚ αυτή την περίπτωση προπονητή από τα ανατολικά. Εντάξει, από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Υπάρχουν σε ένα επίπεδο υψηλό που θα μπορούσαν να δουλέψουν είναι αυτός και ο Μπερεζούσκι. Πώς το λένε εκείνο. Ο Μπερδέγεφ. Ο Μπερδέγεφ. Ναι, μωρέ, δεν ξέρεις όλους τους προπονητές της Ρωσίας ή της Ουκρανίας και είναι μόνο αυτοί οι δύο. Εντάξει, τι να σου πω. Γιατί ο Σούτσκι, πώς λέγεται, της ΕΣΕΚΑ και της Εθνικής δεν είναι καλός. Άσε ρε τώρα. Τι λες, μωρέ. Άσε ρε μούτρα αυτά για τον πάγκο του ΠΑΟΚ τώρα. Άντε ξύπνα. Ναι, ναι. Να γίνεις φυσιογνωμιστής. Ενώ ο Μπερντέγεφ που μιλάει πιο σιγά από τον Μπάγκεβιτς είναι για τον ΠΑΟΚ. Μια χαρά είναι, να μην μιλάει και καθόλου. Που ζήτησε και χώρο να προσευχηθεί πριν το ΠΑΟΚ Ρούπιν Καζάν. Ποιο το έφτιαξε. Άμα έχει στο χώρο, έχει στην Τούμπα, λες, χώρο για προσευχή. Ναι. Από πού, ποιος. Έχει. Κανόνισε κάποιος προηγούμενος. Ειδικό έχει χώρο. Χώρο για προσευχή, για θυσίες. Τα πάντα έχει η Τούμπα, μην αγχώνεσαι. Ναι. Το υπεσύγχρονο γήπεδό μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να... Κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ θα έρθει προπονητής από Σοβιετική Ένωση. Καλά, σε έρθει το κανονικό προπονητή και βλέπουμε τώρα τα υπόλοιπα. Τώρα μην εκφράσει επιθυμία. Δες εδώ την πραγματικότητα. Εγώ λέω την πραγματικότητα. Θα πάρει προπονητή με τον οποίο θα μιλάει την ίδια γλώσσα. Και αυτός και ο Μίχελ. Εδώ είμαστε. Μην πάρει και καμιά δεκαριά παίχτες από εκεί. Πάλι. Το ενδεχόμενο να μάθει ελληνικά ο ίδιος. Δηλαδή, λίγο... Γιατί να πάρει Έλληνα προπονητή. Καλά, Έλληνα προπονητή, άστο, είναι λίγο σαν ανέκδοτο πλέον. Τι να μάθει πορτογαλικά ο Σαβίδης. Ου, φαντάζεσαι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άρα θα πάρει προπονητή με τον οποίο θα μιλάει την ίδια γλώσσα και θα κάνει το σταυρό σου. Μπορεί και να πετύχει. Και αποκλείεται. Γιατί ο Μάρκεβιτς δεν είναι καλός. Μια χαρά είναι ο Μάρκεβιτς και ο Μπερντέγκεφ, σου είπα. Όπως τον βλέπεις απ' έξω. Όπως το βλέπω απ' έξω. Όπως βλέπω τις ομάδες τους. Ναι. Ο Μπερντέγκεφ πάει να πάρει με το στόχο πρωτάθλημα. Τη Ρούμπεν Κασάν την ανέβασε 5 επίπεδα. Ποιο ήξερε τι Ρούμπεν Κασάν δηλαδή πριν τον Μπερντέγκεφ. Και ο Μάρκεβιτς δοκιμασμένος είναι. Ναι. Στις χώρες της Ανατολικής. Εκτός. Καλά, ψηλοανατολικοί είμαστε κι εμείς έτσι όπως κατάντησε το πράγμα. Είμαστε. Καλά είσαι. Τι είσαι, Αγγλία, η Γαλλία. Μη σου πω είσαι και ψηλό Ιράκ, Ιράν, Αζερμπαϊτζάν και. Την καμπάλα δεν κέρδισε, τα γάρι. Το από τα θυμάμαι ένα-ένα. Η Καμπάλα, πολύ καλή ομάδα. Είδες. Ούτε ο Παναθηναϊκός την κέρδισε. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, κυρίως σήμερα. Λιγότερα πράγματα για το βόλεϊ, για το μπάσκετ, για το handball που έχει αγώνες. Το Σάββατο είναι η μέρα handball. Έχει δύο τελικούς. Και οι άνδρες και οι γυναίκες. Θα μιλήσουμε πιο πολύ αύριο. Ποδόσφαιρο έχουμε σήμερα. Είδαμε τον ΠΑΟΚ χθες να αγωνίζεται να δίνει ένα φιλικό παιχνίδι. Να πούμε 2-3 πράγματα. Και υπάρχουν και πολλά σενάρια. Ναι, πολλά και διάφορα που προκύπτουν για την ομάδα, για παίχτες, για τον Μπερμπάτοφ. Για την επόμενη ημέρα θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα μας πει ο Άκης Ακριλόγλου τη γνώμη του για τον Μύρον Μάρκεβιτς. Να σου πω, Άκη, αντιλήφθηκες ότι αυτός που έχουμε στη μέση πάλι λάκησε χθες, δεν εμφανίστηκε. Τι αντιλήφθηκα, αφού καταρχήν χθες τον θάψαμε. Πρέπει να φτερνιζότανε, πρέπει να θυμηθήκαμε όλες τις ιστορίες που σχετίζονται με την νεανική του πορεία στην ισογραφία. Ναι, 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 ναι,
Αναλύσαμε την προσωπικότητά του που είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Το επόμενο ραντεβού είναι με τον τελικό. Ναι. Άμα και... λείψεις και από αυτό. Επίσης είχαμε και από μια αποκάλυψη. Πες τη Φρόσο ότι η αγάπη μου 28 του μηνός μη μαγειρέψεις. Τι μέρα είναι? 28 Σάββατο, ρε. Α, Σάββατο, είναι που τα κάνει Πλατινή Σάββατο, ρε. Τα κάνει. Ναι. Μη μαγειρέψεις το Σάββατο. Βγες με τις φίλες σου. Ωραία. Ξεκίνα το έτσι. Μα δεν έχει δει καν την πτέρυγα Τζορμπατζόγλου που έχω στο σπίτι, ρε φίλε. Δεν είναι ντροπή. Ξεκίνα το έτσι. Έτσι το κάνει ο Κόλκας. Ο Κόλκας όταν ψηλιάζεται ότι η Λία έχει κανονίσει κάτι, το λέει και αυτή, λέει και αυτός. Αγάπη μου, σήμερα το βράδυ θα βγούμε, θα πάμε στον Κυπριανίδη. Η Λία τώρα δεν πρόκειται να μου πει ποτέ τίποτα. Λοιπόν, κάντο και εσύ έτσι, οργάνωσέ το. Βάλ τις ιδέες από τώρα. Αλλά εχθές η αποκάλυψη που έκανε ο Σταύρος Κόλκας, διότι κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι ήταν, αν ήταν γυναίκα, ερωτικά θα ήταν διαθέσιμη. Ναι, δεν θα έλεγα όχι ποτέ. Ρε. Δεν θα έλεγε όχι ποτέ. Εκτός... Το έχει ξαναπεί, ρε. Ναι, εκτός από σένα. Μόνο από τον Τζορμπατζόγλου. Είπε ότι δύσκολα. Δύσκολα. Γιατί θα με έδινε κατευθείαν. Μετά θα πήγαινε σπίτι και θα έλεγε πω πω αγάπη μου. Ναι, πω πω αγάπη μου. Έκανα αυτό. Και θα με περίμενε η άργα το σπίτι να μου σκοτώσει. Δεν είναι ότι χειρότερο. Κατορθώματά του σου είπε τίποτα. Τι. Που επί μισή ώρα έλεγε τον Κάτσε Κοροβέση. Μία φορά το είπα. Έλα ρε. Έλα τώρα. Μία φορά το είπα. Μία φορά το είπα και είναι ίδιο παπούτσι, ίδιο ύψος. Δεν πρέπει να βρει και σου έναν παίχτη Βούλγαρο. Χωρίς να ξέρω. Άστο. Στην τύχη τα λέγαμε. Εννοείται είπα... ότι ναι. Δεν ξέραμε τους Βούλγαρους παίχτες. Αλλά ο δισταγμός με τον οποίο ανέφερε ένα όνομα ή πολλές φορές η υπερβολική σιγουριά με την οποία. Όταν ήμουν σίγουρος, το είχα πάρει απόφαση. Εγώ λέω ότι θα πω ότι να είναι τώρα και ότι γίνεται. Εντάξει. Ναι. Ο Κοροβέση είναι σε κατάθλιψη. Έμαθε ότι τον αποκάλεσαν Κάτσε και τον έχει πάρει από κάτω εντελώς. Πιστεύω ότι εχθές αν έλεγε ακόμα και λάθος την ομάδα, κανείς δεν θα διαφρόταν. Να μην έλεγε πάντα. Είχε κρατήσει την προηγούμενη κουβή και μας είπε ότι γράφουν το πούλμαν της πυρήνης του Αγίου Δημητρίου. Από χθες κυκλοφοράει αυτό μωρέ. Τι. Ότι το γράψαν το πούλμαν. Από χθες κυκλοφοράει. Το ξαναγράψαν σήμερα. Εντάξει. Φτάνει τόσο. Ούτως ή άλλως η τόγκα δεδομένη. Σιγά μην πληρώσει κανείς. Yeah. Τι, τα δημοτική αστυνομία αυτά. Ο Μπερμπάτοφ θα πάει στο Μακεδονία Παλάς. Θα πάει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι έχουμε για σήμερα. Από πού να ξεκινήσουμε? Ένα, ανέφερες ήδη ένα όνομα, ξέρω εγώ. Θέλω κάτι, τώρα... θέλω κάτι άλλο να πω, γιατί σας άκουγα στη συνομιλία για τον Ηρακλή την προηγούμενη ώρα και το φοβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι και πάλι υπάρχει μια υπόνοια, τώρα 5%, 10%, 3%, ότι μπορεί να μην πήρε άδεια επειδή μάλωσε με το Θοδωρίδη και ο Ολυμπιακός κτλ. Και είναι το ίδιο πράγμα που ακούστηκε και πέρυσι για τον Άρη. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτείτε, υπάρχει αυτός ο φόβος ότι πίσω από κάθε υπόθεση που προκύπτει στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχει ο Ολυμπιακός. Βέβαια, αυτό είναι ένα κέρδος του Ολυμπιακού. Από τον τρόπο που λειτουργήσε τόσα χρόνια. Φοβερό πράγμα. Γιατί είτε κάνει κάτι είτε δεν κάνει κάτι, φαίνεται αυτός να ελέγχει την κατάσταση. Πάντως, συνήθως... Ψάχνει η Παναχαϊκή γιατί δεν ανέβηκε ο Ολυμπιακός. Ψάχνεται η Λάρισα τι γίνεται και ανεβαίνει ο Ολυμπιακός. Βλέπει ο Άρης γιατί δεν τηρήθηκαν οι νόμοι πέρσι, ο Ολυμπιακός. Ο Ερακλής ψάχνεται γιατί δεν παίρνει άδεια, ο Ολυμπιακός. Φοβερό πράγμα. Συνήθως όμως ισχύει κάτι άλλο. Όταν παίρνει άδεια ενώ δεν έχει τα στοιχεία, σου λέει. Ολυμπιακός. Πάλι γι' αυτό. Όταν δεν παίρνεις, πάει να πει ότι δεν σε βοήθησε κάποιος να πάρεις ενώ δεν το άξιζες. Ναι, όχι και, ότι και συνδυάζεις... σε αδίκησε, γιατί εσύ αν είσαι σίγουρος ότι έχεις τα στοιχεία, κινείς γη και ουρανό. Δεν κάνεις μόκο με μια απλή ανακοίνωση. Συνδυάζεις κάποια γεγονότα. Πέρυσι, επειδή πήγε και κατέθεσε ο Καλαϊτζίδης για το Βέρι Ολυμπιακός, την πάτησε ο Άρης για αυτό το πράγμα. Φέτος, επειδή έβρισε ο Παθανασάκης το Θοδωρίδη, μπορεί, μήπως και σου μπαίνει μια ιδέα. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Αυτός ο τρόμος που ισχύει και στα γήπεδα μέσα, πριν τους αγώνες. Έχεις δει κανένα να κάνει δήλωση? Πριν τους αγώνες. Δηλαδή σφάζει την Τρίπολη 522 φορές ο Ολυμπιακός. Έχεις δει ποτέ άνθρωπο της Τρίπολης να λέει κάτι πλην του τελικού που είπε κάτι ο Καημενάκης? Σου λέει άσε μην τυχόν και μπλέξουμε. Η μεγάλη επιτυχία. Το ίδιο και δημοσιογραφικά. Σε συζητήσεις, σε σχολιασμό φάσεων, σε οτιδήποτε. Όλοι λένε αυτό. Άσε να μην μπλέξουμε. Όχι ότι θα μπλέξουν, αλλά άσε να μην μπλέξουμε. Γι' αυτό την μπουγάδα την καθαρίζουν αυτοί που είναι μπλεγμένοι ήδη και δεν έχει πίσω γύρισμα.
όλο αυτό το πράγμα, ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα στο ποδόσφαιρο, στην ΕΠΟ, θα κάνει χρόνια για να σβήσει. Ο κάθε διαιτητής. Αν και αυτοί είναι. Αυτοί είναι συνειδητοποιημένοι. Πώς είναι τα ζώα που αλλάζουν χρώμα. Χαμελέοντες. Ναι, αυτοί είναι πολλοί. Έχουν σπάσει το ρεκόρ στην ταχύτητα που αλλάζουν πλευρές. Σκολοτούμπες. Ναι. Αλλά ακόμα και αυτοί, ό,τι και να γίνει στην ΕΠΟ, θα κάνουν χρόνια για να σβήσουν το φόβο που τους έχει προκαλέσει ο κάθε Κωνσταντινέας, ο κάθε Κύρκος ή οποιαδήποτε τιμωρία του Καλογερόπουλου κτλ. Φοβερή κατάσταση. Αυτοί είναι επαγγελματίες, θα τη βγάλουν την άκρη, εντάξει. Ο υπόλοιπος μηχανισμός... Γι' αυτό λέμε ότι ακόμη και αν τον Οκτώβριο αλλάξει η ΕΠΟ, που εγώ, να ξέρετε, δεν το θεωρώ και ιδιαίτερα πιθανό. 50-50 είναι, εντάξει, εννοείται. Ναι. Μάχη γίνεται. Δεν μπορεί η άλλη πλευρά, δεν μπορεί να μην οργανώνει πράγματα. Δεν μπορεί να φαίνεται τόσο έρμεο. Κάτι γίνεται... Δεν μπορεί να μην μπορεί κιόλας. Και επίσης ισχύει και κάτι άλλο. Όταν εσύ κάνεις κινήσεις και φανερώνεις μία σχετική δύναμη, μάλλον αυτή σου είναι όλη η δύναμη. Μπα, είναι και γίνεται και για επικοινωνιακούς λόγους, γιατί αρκετές ενώσεις γίνονται, είναι στον αέρα. Μα αυτό λέω. Δεν είναι... Μα αυτό λέω. Και θα τις πεις εσύ, αν τυχόν πεις ότι έχω 19 ή 17. Μην το λες. Γιατί αυτοί λειτουργούσαν έτσι τις προηγουμένες. Απλά τώρα, αν το τηλεφωνάκι σου το ακούνε καμιά 5.000 άτομα, δεν μπορείς να είσαι και πολύ άνετος. Είτε εσένα, είτε στους 5-6 που έχεις δίπλα σου. Τόσο, αυτό σε ένα σχόλιο για όλες αυτές τις υποθέσεις, όπου υπάρχει πόνοια, μπορεί να υπάρχουν και στοιχεία, ότι πίσω από όλα κρύβεται η συγκεκριμένη ομάδα, κάτι που αποτελεί επιτυχία της, επαναλαμβάνουμε. Και πάμε στα του ΠΑΟΚ. Ήδη στο ΠΑΟΚ 24 μπορείτε να διαβάσετε τι μας δηλώνει ο προπονητής ο Ουκρανός, και είναι μια απάντηση που δημιουργεί κάποιες άλλες σκέψεις. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στην πορεία. Έχουμε αρκετά να πούμε για το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ 6-7 μέρες πριν ξεκινήσουν τα play-off, και για τον Μπερμπάτοφ, το παρόν και το μέλλον του, με βάση όλα όσα είπε χθες στους Βούλγαρους, που ήταν αρκετοί οι οποίοι βρέθηκαν στο γήπεδο. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να ξεκινήσουμε με όλα αυτά. Μηνύματα γράφεται FM, αφήνεται κενό το μήνυμα στο 545-26. Διαβάζουμε ΠΑΟΚ 24, δήλωση Μάρκεβιτς. Δεν με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Βαρύ ακούστηκε αυτό. Στην Ελένη Μπούντου. Έτσι είναι. Εμείς νομίζουμε ότι με το μυαλό μας όλοι θέλουν αυτόν τον ΠΑΟΚ. Οποιοςδήποτε. Γάλλος, Πορτογάλος, Σουηδός, Γερμανός, Ουκρανός. Έτσι είναι, εύκολα είναι. Δηλαδή δεν μπορούσε να πει: ευχαριστώ τις προτεραιότητές μου. Δεν με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Λίγο βαρύ ακούστηκε. Σιγά μην μας ενδιαφέρεις εσύ. Ποιος Μάρκεβιτς τώρα? Εγώ τον καταλαβαίνω τον Μάρκεβιτς, φίλε, γιατί ο ΠΑΟΚ τον πόνισε. Πώς? Ο ΠΑΟΚ τον πόνισε. Έχασε τα χαρτιά μια πρόκληση. Ναι, τον βρίζαν τον ΠΑΟΚ τότε. Ναι. Κάνανε συλλαλητήρια αυτά κτλ. Που δεν έχει βγει τα σύνορα. Καρπάτη, Κρύβμπας, Μέταλλουρ Ζαπορίζια, Ανζή. Και την Καρπάτη την έκανε ομάδα. Μέταλλιστ το Χάρκοβο, η Ντνιέπρ κτλ. Ποιος Μάρκεβιτς τώρα? 65 χρονών. 66. Τελικό με την. Τι την έκανε ομάδα, ρε Σταύρε. Ε? Τι την έκανε ομάδα, σιγά, την είχε πολύ παλιά. Ούτε που... Δηλαδή, την Καρπάτη την πήρε από. Ο Μάρκοβιτς δεν ήταν. Ο Μάρκοβιτς δεν ήταν όταν παίξαμε. Όχι, την Καρπάτη. Ήταν Μέταλλιστ. Πρέπει να ήταν αυτό. Στην Καρπάτη ήταν το 96-98. Μέταλλιστ 10 χρόνια. Το 2001-2002. Που παίξαμε ξανά στην Καρπάτη. Ποιο ήταν? Το 2002-2004. Τρεις φορές στην Καρπάτη ήταν. Όχι. Ο γυρολόγος. Εγώ είπα με σιγουριά ότι δεν ήταν τότε στην Καρπάτη, γιατί ξέρω ότι ήταν πολλά χρόνια στη Μέταλλιστ. 9 χρόνια ήταν στη Μέταλλιστ. 5 με 14. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα το δούμε το θέμα λίγο μετά, γιατί είναι μια δήλωση που μας δείχνει πολλά πράγματα για το τι ισχύει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πόσο δύσκολο είναι να κάνεις
μεγάλες συμφωνίες. Όσα λεφτά και αν έχεις. Που μπορεί να είναι και για τον ΠΑΟΚ δύσκολο, δεν είναι μόνο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπορεί και ο ΠΑΟΚ να είναι. Ένα project δεν είναι αρεστό, είτε ως project είτε ως βάση. Ενώ η βάση που το φιλοξενεί. Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Ας ξεκινήσουμε από το ποδοσφαιρικό κομμάτι και από το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τους Βούλγαρους χθες στην άδεια Τούμπα. Πείτε λίγο εσείς. Ναι. Ου, παντούφλα. Εσύ που μετέφερε το παιχνίδι, μπορείς να μας πεις για χθες. Την κολάρα του Τζαβέλα που πρέπει να. Την είδες. Να αποθεώσει λίγο. Την είδα μετά στα highlights. Δεν αποθεώνω, θα με λέει να φανταδούν. Μα γι' αυτό πρέπει να αποθεώσει. Α, δεν θα του πω στα νευρά. Ναι, όχι, ναι, περάστα, παιδιά. Κρίμα είναι. Κρίμας. Κρίμας είναι. Πες τότε. Κοίτα, πάμε στα ουσιαστικά. Ο Ίβιτς επέλεξε ένα 4-2-3-1. Το ένα ερώτημα ήταν ποιος θα παίξει αριστερά που ο Λεόβατς είναι τραυματίας. Ο Ίβιτς σε πρώτη φάση φαίνεται να σκέφτεται τον Τζαβέλα αριστερά, τον Μαλεζά με τον Βίτο στο κέντρο της άμυνας και τον Κίτσιο στα δεξιά. Από τις αλλαγές που έκανε, εντάξει, τα στόπερ ξέρουμε ποιες είναι οι εναλλακτικές, ως εναλλακτική του Κίτσιου εμφανίστηκε ο Σάμπο. Ως εναλλακτική του Τζαβέλα που ήταν αριστερά εμφανίστηκαν ο Σκόνδρα στην αρχή και ο Κοροβέση στη διάρκεια. Στους δύο αμυντικούς μέσους ο Τζιόλης είναι ο ένας, ο Τσίμιρο το άλλος. Δεκάρι καθαρό Πέλκας δεν έχουμε και άλλο. Για να συμπληρώσω για τον Τζιόλη που θεωρώ ότι έτσι και αλλιώς θα ξεκινούσε για τα παιχνίδια είναι υψηλής πίεσης και η εμπειρία χρειάζεται και ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Κόλλησε ο Τσίμιρο, το οποίο για μένα αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Χαρίση που εγώ τον πίστευα πάρα πολύ. Αλλά τον βλέπω ότι είναι εδώ και δύο μήνες, δυόμιση εκτός τόπου και χρόνου, ενώ δηλαδή δεν έχει συγκέντρωση στο παιχνίδι του. Κάνει πολύ εύκολα λάθη και λογικά ο Τσίμιρο είναι ένα κλικ πάνω στο επίπεδο επιλογών του Ίβιτς. Ο Πέρκας λοιπόν δεκάρι. Η εξτρέμ ήταν ο Ζάιρο με τον Μακ. Ναι. Αυτό που διαπίστωσα κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν ότι ο Μακ δεν είχε και καμιά ιδιαίτερη διάθεση να παίξει τα πλάγια. Φάνηκε αυτό από τις επιστροφές που δεν είχε. Μετά, επειδή δεν είχε και κόσμο και πέφτανε κάτι πινελίκια, άρχισε να μαρκάρει. Να το καταλάβαμε αυτό στη διάρκεια του αγώνα. Πέφτανε κάτι πινελίκια, δηλαδή κάλυψε, κάνε ράνε. Από τον πάγκο δηλαδή. Όχι, από μέσα από το γήπεδο. Βρίζονται οι παίχτες συνεχώς. Όσοι έχουμε παίξει μπάλα, το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι κάτι. Βρίζονται, εννοώντας ότι άντε τελείωνε, κάνε, ράνε, κάλυψε, τι κάνεις, ξύπνα, ζών, αυτά. Και στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Στέφανος Αθανασιάδης. Εντάξει, εμένα ο βασικός μου προβληματισμός ποδοσφαιρικά από αυτό που είδα είναι ότι είδα μια ομάδα η οποία δεν είχε ρυθμό στην κυκλοφορία της μπάλας. Δεν είχε καλά διαστήματα, να πεις ότι. Βασικά όλα είναι θέμα ρυθμού. Από τη στιγμή που δεν έχεις ρυθμό στη δημιουργία, πάντα βρίσκεις ομάδες οργανωμένες απέναντί σου και η χθεσινή ήταν μια ομάδα πολύ χαμηλού επίπεδου που ο ΠΑΟΚ ναι μεν έκανε 5-6 φάσεις, έβαλε 3 γκολ, αλλά δεν είναι καμία από αυτές που θα παίξουμε στα play-offs στο επίπεδό της. Αλλά από οποιοδήποτε παιχνίδι, με οποιοδήποτε αντίπαλο μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Ακόμα και αδύναμος να είναι. Ναι, είπαμε ότι έχουμε δει προπόνηση να παίζει μια εντεκάδα κόντρα σε έναν παίχτη και να μην βάζει γκολ. Ναι, έχουμε δει. Βγάζεις συμπέρασμα, το καταλαβαίνεις αν πάει κάτι καλά. Ή αν κάτι δεν λειτουργεί καλά. Αυτό που είπα Δημήτρη, όσο έτρωγε παντόφλα έξω. Όχι, έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού σε λίγη ώρα από τώρα. Πολύ σημαντικό. Ελπίζω να το καταφέρουμε. Νομίζω ότι ήταν το σύνηθες. Γιατί είναι και στην παραγωγή της εκπομπής. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι ότι η ομάδα δεν έχει ρυθμό. Ναι, είναι σαν να θέλει και άλλο παιχνίδι και άλλο φιλικό. Είναι ένα αυτό. Και δεύτερον, εγώ αυτό που λέω και το πιστεύω είναι ότι ο βασικός προβληματισμός του Ίβιτς. Για μένα, αν ήμουν στη θέση του Ίβιτς, γιατί εγώ πρέπει να κρίνω τον κάθε Ίβιτς με το τι θα έκανα εγώ. Ωραία. Είναι το τι θα κάνει με τον Τζαβέλα. Θα τον αφήσει αριστερά και να χάσει την γρήγορη πρώτη πάσα. Θα τον βάλει στο κέντρο της άμυνας για να ρισκάρει παίζοντας με τον Κοροβέση π.χ. αριστερά, που αμυντικά δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός. Ή το Σκόνδρα που δοκίμασε χθες. Ή το Σκόνδρα. Είναι ένα ερωτηματικό. Εγώ δεν θα μετακινούσα τον Τζαβέλα από το κέντρο της άμυνας.
Νομίζω δηλαδή ότι αν έχουμε μια ελπίδα να βρούμε λίγο ρυθμό, να βγει γρήγορα η μπάλα μπροστά, να βρούμε μια άμυνα όχι και τόσο καλά οργανωμένη, είναι τις 5-6 φορές που θα προωθήσει την μπάλα γρήγορα ο Τζαβέλας. Έτσι λέω εγώ. Δηλαδή παρότι έβαλε γκολ χθες, είχε ανεβάσματα και ξέρω εγώ μπλα 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 μπλα, δεν θεωρώ ότι ως αριστερός μπακ κερδίζει ο ΠΑΟΚ περισσότερα από αυτά που χάνει παίζοντας στο κέντρο της άμυνας. Έτσι πιστεύω εγώ. Σημαντικό θέμα. Από τα λίγα που έμειναν να δημιουργούνται μέσα από απουσίες, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε τέτοια 5-6. Ποιος θα παίξει δεξιά, φανταστείτε τι γινόταν δηλαδή. Φοβερά πράγματα. Επί μήνες. Και τώρα υπάρχει ένα, επειδή λείπει ο Λέοβατς, και πάλι δημιουργείται μια ανισορροπία. Χθες, ας πούμε, ότι το δοκίμασε. Ήταν δοκιμή, δεν έχει πάρει απόφαση. Να παίξει έτσι. Μαλεζάς στόπερ και ο Τζαβέλας αριστερά στην άμυνα. Θα το σκεφτεί, θα το ζυγίσει. Γι' αυτό έκανε και το φιλικό παιχνίδι. Αλλά σε γενικές γραμμές, πέρα από το ένα αυτό θέμα, και ενώ βλέπεις ότι είναι γεμάτη ομάδα πλέον, γεμάτη, όπου και να κοιτάξεις, υπάρχουν λύσεις. Καλές, κακές. Στο δεκάρι και στο φόρ δεν υπάρχουν λύσεις. Ναι, από το υπάρχουν ρόστερ. Δεν λείπουν άτομα. Δεν μπορείς να αλλάξεις τώρα κάτι στο ρόστερ. Ναι, αλλά βλέπεις δεξιά τον Μακ, βλέπεις τον Αθανασιάδη, βλέπεις Τζαβέλα. Ναι, στον πάγκο βλέπεις πρόσωπα πολλά. Να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι, οδηγός για τα play-off είναι εκείνα του Σάντος, το 10. Ωραία. Ναι. Εκεί ο Σάντος έκανε δύο τρίκ. Έβγαλε τον Κοντρέας δεξί μπακ, προτιμώντας τον δίδυμο Τσιρίλο Σαβίνη. Ναι. Εντάξει. Και έκανε τον Ήβιτς δεύτερο φόρο ουσιαστικά, δίπλα στο Μουσλίμοβιτς. Του στέρισε κάποιους επιτελικούς ρόλους για να τον κάνει περισσότερο φόρ. Ωραία. Τώρα, δεν βλέπω κάποιο τρίκ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν βλέπω να έχουμε δουλέψει στο ποιος θα είναι αντί του Πέλκα, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι ο Ζάιρο. Μπορεί να είναι ο Μακ. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Δεν είναι. Ωραία. Διαφορετικά τα δεδομένα. Ναι, είναι εκεί σίγουρα διαφορετικά τα δεδομένα, γιατί είναι άλλο το ρόστερ. Πολύ δουλεμένοι, με αυτοματισμούς. Ναι. Έτοιμη. Ωραία, μπορεί να παίξει 6 παιχνίδια ο Πέλκας. Κανείς δεν μπορεί να παίξει 6 παιχνίδια. Ωραία. Άρα το 4-2-3-1 δεν είναι σταθερό σχήμα. Όχι. Γιατί δεν έχω άλλο δεκάρι. Ναι. Ωραία. Αυτό καταλαβαίνομαστε. 6 παιχνίδια πολύ δύσκολα θα βγάλει οποιοδήποτε. Αλλά αν υπάρχουν λύσεις όπως τώρα υπάρχουν, 20 ποδοσφαιριστές, καλοί, κακοί, μέτροι, πάντα ο καθένας έχει την άποψή του, θα μπορούσε να είναι καλύτερη φυσικά. Okay. Αλλά είναι υγιείς, είναι διαθέσιμοι, θα μπουν και άλλοι δύο. Σε λίγες μέρες. Και ο Μπερμπάτοφ και ο Λέοβατς. Αν υπάρχουν λύσεις, θα τις δοκιμάσει, θα τις δούμε. Αλλά ενώ λοιπόν χθες καταλάβαινες ότι έχουν επιστρέψει όλοι, έβλεπες μια ομάδα πιο πλήρη από ποτέ φέτος. Παρ' όλα αυτά δεν είχε συνοχή, δεν είχε ρυθμό. Είχε κάποια έτσι ξεσπάσματα, με αδύναμο αντίπαλο έτσι. Κάποια καλά, πολύ μικρά διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο. Δυσκολευόταν να κατεβάσει την μπάλα, να την κυκλοφορήσει στο μισό γήπεδο που επιτίθεται. Παράξενο είναι, αλλά είναι αλήθεια. Καλός ή κακός. Σε ατομικό επίπεδο, στο ένα θέμα του τροματοφύλακα, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον προτιμάει τον Γλύκο ως βασικό. Και τι να πεις, ότι δεν τον κατανοείς. Εντάξει. Ο Γλύκος έχει παίξει 10 φορές φέτος και έχει δώσει 3 μάτς βαθμούς. Ακόμα και στο τελευταίο με το Λατανιά. Ο Βελίδης έχει παίξει 10 φορές και ήταν άτυχος. Ας το θέσουμε έτσι. Δείχνει πιο δεμένη η ομάδα με το Γλύκο. Ως επαφή. Ακόμα και ως καθοδηγητής από πίσω. Το καταλάβαινε χθες που δεν υπήρχε και κόσμος και άκουγες τι γινόταν μέσα στο γήπεδο με τις φωνές. Το καταλάβαινες. Στα χαφ, φοβερό πράγμα αυτό το οποίο συμβαίνει και βέβαια είναι απόδειξη του τι δεν στήθηκε καλά το καλοκαίρι, όπου ο ΠΑΟΚ έχει 7-8 αμυντικά χαφ και πλέον μπορεί να παίξουν μόνο οι δύο. Μόνο δύο χωράνε. Εξτρέμ έχει πλέον. Έχει τρεις τουλάχιστον. Και ο Μουστακίδης που έχετε τέσσερις. Ναι, ναι, έχει λύσεις. Με το ΜΑΚ να πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν θα δουλεύει πλέον όλη η ομάδα για αυτόν.
όπως δούλευε για πολύ καιρό μέσα στη σεζόν. Καλά, μην το λες, γιατί άμα δεν παίξει ο Κλάους 6 παιχνίδια και ο Μπερμπάτοφ. Δεν υπάρχει, θα παίξει ο Μάξ στην κορυφή. Ποιος θα παίξει, εγώ. Εντάξει. Αλλά πρέπει σίγουρα ο Μάκ να είναι πιο συγκεντρωμένος όταν παίζει εξτρέμ. Και σίγουρα για τον ΠΑΟΚ θα το δούμε ότι θα δουλέψει πιο πολύ για το σεντερφόρ. Είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνει τις πλαγιοκοπήσεις στα εξτρέμ, να κάνουν τελική πάσα στο φόρ. Είναι στο φόρ περιοχής πλέον, όχι στο χώρο όπως έβγαινε ο Μάκ. Θα το δούμε. Το επιδιώκει η ομάδα. Αν μπορούσε να κάνει και άλλο φιλικό, ίσως και καλό θα ήταν. Εγώ δεν νομίζω πάντως το ότι η έλλειψη ρυθμού αφορά κυρίως την έλλειψη αγώνων. Γι' αυτό αναφέρθηκα πριν στο ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει ο προπονητής είναι το πώς θα έχει αυτή η ομάδα, έστω το ρυθμό που μπορεί να έχει. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα απόδοσης, το εμπεδώσαμε όλο τον χρόνο. Ούτε και οι άλλοι είναι τίποτα συγκλονιστικό όμως. Και κατά τα ψέματα, το πρώτη αγωνιστική είναι το Α και το Ω. Γιατί αν δεν καταφέρεις να κερδίσεις την ΑΕΚ, η οποία θα προέρχεται από τελικό χωρίς ενέργεια, σίγουρα το έχουμε ζήσει, το έργο το ξέρουμε, έστω και στην άδεια τούμπα, να την καβαλήσεις με το καλημέρα και να την μεταφέρεις πίεση, γιατί έχεις τον πάγκο της στο στήριο του Μανολά που δεν είναι κάτι το οποίο είναι σοβαρό τέλος πάντων και για το επίπεδο αυτό, τότε είσαι άξιος της μοίρας σου. Είναι το Α και το Ω, αλλά δεν τελειώνει το πρωτάθλημα αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει. Επιμπόλωνη πρώτη αγωνιστική την κέρδισε στην ΑΕΚ. Με τον Γεωργιάδη τον μικρό να βάζει γκολ κτλ. Τελευταίος βγήκε μετά. Ναι, το ξέρω, το συζητάμε. Δηλαδή και να κερδίσει μετά ναι, μάχη. Όχι, απλά αν θέλει να έχει απαιτήσεις από τη διαδικασία, είναι υποχρεωμένος να πάρει το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Με άλλον αέρα πάει μετά στη Λεωφόρο για δύο αποτελέσματα. Για ένα. Περιμένουμε κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω. Να δούμε αν θα καταφέρουν. Εντάξει, δεν ήταν τόσο πιθανό να το δεις εχθές αυτό το κάτι παραπάνω. Και γιατί ήταν ένα κρύο πράγμα σε ένα άδειο γήπεδο και γιατί ο αντίπαλος δεν ήταν κάτι αμαν-αμαν. Και γιατί δεν μπορείς να μην δεις και πειράματα κατά κάποιο τρόπο. Δεν είδες κάτι ξεκάθαρο που το άφησε ο Ήβης να παίξει 90 λεπτά για να δει τις δυνατότητες του. Απλά ξέρεις τι γίνεται, Δράκη. Βλέπεις ότι η ομάδα με τα κόπο και βασάνων φτάνει εκτός περιοχής που μπορεί να το κάνει με καλύτερο τρόπο. Και εκεί δεν υπάρχει κίνηση, έμπνευση, ποιότητα. Δηλαδή σε τρελαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται 8 στις 10 φορές που φτάνεις έξω από την περιοχή με μέτωπο την εστία η επιλογή σου να είναι ο εξτρέμ που είναι ακόμα κολλημένο στη γραμμή. Και αυτό είναι και το μεγάλο παράπονο ή πώς το πω, η μεγάλη κατάρα του φετινού ΠΑΟΚ. Ότι εντάξει, ό,τι και να λέμε για το σύστημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο που πάμε να τα αλλάξουμε, για αυτά που γίνανε στο παρασκήνιο και ήταν σημαντικά, για το Σαββίδι, για αυτά. Φίλε, δεν έχεις κάνει ομάδα. Και φέτος. Αν κοιταχτείς τον καθρέφτη, σου λείπουνε πράγματα. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει για τον αγώνα Πανιώνιος ΠΑΟΚ, αν θα έχει πρόβλημα να μπει στο γήπεδο. Δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα στην Νέα Σμύρνη. Πάντα υπάρχει συνεννόηση και πάντα από αξίδες. Μια φορά υπήρχε, πέσαν κάτι κλωστά. Εντάξει. Το τελευταίο διάστημα το βλέπεις και φέτος απέναντι στην κερκίδα υπάρχουν παοξίδες και λογικά αυτό θα γίνει και στα play-off. Κάτι άλλο για τον αγώνα το χθεσινό δεν έχουμε, εκτός από τον Μπερμπάτοφ, ο οποίος ήταν στο γήπεδο, είδε το παιχνίδι, είχε αρκετές συνομιλίες με συμπατριώτες του, με τον προπονητή της Πυρήν, με άλλους εκεί παράγοντες, δημοσιογράφους. Γράψαμε από νωρίς το ΠΑΟΚ 24 για το τι τους είπε ακριβώς, για το μέλλον, για το επόμενο βήμα της καριέρας του, όπου δεν ήταν και πολύ αισιόδοξος, και θα αναφερθούμε σε λίγο και σε αυτό το ζήτημα. Φίλος ρωτάει για τον Ζάιρο, αν ήταν τόσο καλός όσο φάνηκαν στα στιγμιότυπα, όπου είναι κομμένες φάσεις. Κοίταξε, ότι είχε τέσσερις ενέργειες, είχε. Δηλαδή, αν είχαν κάθε παίκτη τέσσερις ενέργειες, ο ΠΑΟΚ θα πετούσε. Αν το δεις έτσι. Ήταν, είχε διάθεση. Βγήκε τα δεξιά, συνεργάστηκε καλούτσικα. Τρεις-τέσσερις φορές έβγαλε τη μία ασίστ στον Αθανασιάδη. Δεν τον λες και κακό. Αλλά αυτό το πράγμα που βλέπεις, δηλαδή αυτή η τελική πάσα,
Τώρα θα μου πεις από πάνω, φαντάζει εύκολη. Μέσα στο γήπεδο πάντα και αυτός και ο Κίτσκι πολλές φορές. Η κλασική περίπτωση που βγαίνει ωραία η ομάδα τα δεξιά και η τελική πάσα είναι πάντα σε αντίπαλο μέσα στην περιοχή. Είχε μία στις τέσσερις. Εντάξει. Είναι χρήσιμος, ρε παιδί μου, είναι χρήσιμος. Δηλαδή είναι λίγο αρτσούμπαλος, είναι λίγο παραπατάει ώρες-ώρες, αλλά μπορεί να σου κάνει το κάτι απροσδόκητο. Αυτό μία στις πέντε μπορεί να του βγει. Χρειάζεται. Και έλειψε πάρα πολύ από το ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα, αυτό το έστω το ένα στο πέντε, το απροσδόκητο. Δύσκολο να πάρει θέση του Ροντρίγκες. Έτσι. Εγώ θα του έδινα θέση, αλλά άλλη. Ο Ροντρίγκες χθες είχε ένα πρόβλημα, λίγο προφυλάχθηκε. Θα μου πεις έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει. Που είχε πρόβλημα. Είχε. Έκανε στο δικέφαλο τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν είχε πρόβλημα. Και έκανε εξετάσεις. Αλλά είναι μια εναλλακτική λύση στα άκρα. Εντάξει. Και είπαμε ότι, και το λέγαμε χθες το μεσημέρι, ότι σου δίνει την αίσθηση αυτός ο παίκτης ότι έχει κάτι να δώσει και δεν τα κατάφερε φέτος. Δηλαδή του χρόνου τον περιμένεις. Κάτι που νομίζω δεν ισχύει για το Σάμπο. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τόσο άψυχος, τόσο άνευρος. Τι δεξί μπακ και τι αμυντικό χαφ και τι εξτρέμε. Αφού δεν το ζει, ρε παιδί μου, δεν είναι σε άλλη διάσταση. Μήπως δεν το ζει σε εμάς, δε φίλε. Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω. Δηλαδή είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είτε με κόσμο, είτε εντός, είτε εκτός, είτε χωρίς κόσμο. Πάλι χθες στο δικό του κόσμο. Παράξενο πράγμα. Παράξενο πράγμα. Τέλος πάντων. Για όλα τα μεταγραφικά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση από την ώρα που ανεβάσαμε χθες θέμα και φωτογραφία του Κοντρέρα στην Τούμπα κτλ. Μεγάλη άρνηση, φίλε. Τι δουλειά έχει αυτός εδώ και να πάει στο Καραϊσκάκι. Καλά, αφού όταν λέγαμε ότι δεν ήταν ο καλύτερος παίκτης, μας λέγανε ότι κράζουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μεγάλη άρνηση, δηλαδή. Καλά, άρνηση. Το πήρανε πολύ βαριά. Αυτό, δηλαδή πέρασαν τόσα χρόνια. Αυτός τώρα απλά κάνει άλλη δουλειά. Και πες ότι θέλει να βοηθήσει και να βοηθηθεί. Okay. Είναι ένας φίλος του ΠΑΟΚ που έχει το νου του, αν κάτι καλό προκύψει, να το προτείνει εδώ στον ΠΑΟΚ. Όχι. Μηνύματα συνεχόμενα. Φύγε να πας εκεί και αυτά και μας πούλησε και μας έκανες. Το χειρότερο είναι η παίκτη που έχει προτείνει, όχι το τι ήρθε. Εντάξει. Ένας έχει και διεθνείς παρουσίες. Παίζει στην Κόλο Κόλο. Στην Κόλο Κόλο. Παίζει. Παράξενο μου έκανε εντύπωση και αυτό το αναφέρω για τον Κοντρέρας που έγραψε ιστορία στον ΠΑΟΚ και προσέφερε και εντάξει ήταν από τους πρωταγωνιστές εκείνης της ομάδας. Η τελευταία του σκηνή παίζοντας στον ΠΑΟΚ είναι η θλάση εκεί στην Τότεναμ στην Αγγλία όπου σώζει τον κόλπο στα στον τεφόρ. Έφαγε την καρατιά και έπαθε θλάση από καρατιά, από το χτύπημα. Και παρόλα αυτά έχουμε τέτοιες αντιδράσεις. Τέλος πάντων, θα πούμε και αυτό. Μια επιχειρηματολογία είναι ότι είναι φιλοχρήματος. Φίλε, δεν έχω γνωρίσει Λατίνο. Από τον ΠΑΟΚ δεν έφυγε πάντως επειδή επεδίωξε εκείνος να φύγει και έφυγε από ανάγκη του ΠΑΟΚ, κυρίως. Και αυτός και ο Βιερίνια. Τέλος πάντων, ας μην γυρίζουμε τα παλιά. Μου έκανε εντύπωση και το αναφέρω. Πλέον κάνει άλλη δουλειά και δεν το βρίσκω κακό. Να έχει ο ΠΑΟΚ έναν φίλο και στη Χιλή και στη Βραζιλία και στην Ουρουγουάη και στην Πορτογαλία και οπουδήποτε. Σε ανύποπτη στιγμή όλοι έχουμε πει φέρε ένα τσόγλανο ρε από εκεί πέρα, ένα Λατινοαμερικάνο να βρωμάει ανάσα του, να έχει μακρύ μαλλί και να είναι τσόγλανο, να βαράει κλωτσιές. Η Χιλή ειδικά σε επίπεδο εθνικής Άντερ 21 έχει πολύ υψηλή ποιότητα. Και αν μπορούσα να μου φέρει εμένα Κοντρέρας κανένα τέτοιο από εκεί, οκ. Okay. Αλλά αυτοί που πρότεινε οι τρεις, λίγο μπακαλίστηκε η δουλειά. Πρώτα απ' όλα δεν έχει διαβάσει που ψάχνει ο ΠΑΟΚ παίκτη. Κοίταξε, το... τώρα πρέπει να μπλέξουμε την ιδιότητα του δημοσιογράφου με την ιδιότητα του ενός απλού φιλάθλου λογικού. Δεν μπορεί να βγαίνουν τα ονόματα στη δημοσιότητα πριν τα μάθει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται. Να το σκεφτούμε από μόνοι μας, έτσι, ναι. Πέρα από το δημοσιογράφη.
Πάσχει Άξι. Από εκεί το πράγμα. Ναι, δεν είναι. Μπακαλίστηκε δουλειά. Αλπαχτή. Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ σοβαρά με μια περίπτωση που πρώτα βγαίνει στον τύπο και μετά πηγαίνει σε αυτό. Υπήρχαν φαινόμενα τέτοια. Ναι. Θυμάμαι ότι που γράφαν παλιά προτάθηκε ο τάδε. Και προτινόταν αφού γραφόταν. Συνέβαινε ναι, να ασχοληθεί ΠΑΟΚ, σοβαρά ο ΠΑΟΚ μετά. Καλά, σοβαρή και ομάδα δεν μπορεί να ασχοληθεί. Ναι. Τώρα πλέον δεν γίνονται αυτά, αλλά παλιότερα. Να υποθέσουμε ότι δεν γίνονται ή δεν θα γίνουν. Σε λεπτομέρειες για τα μεταγραφικά, για τον Μάρκεβιτς, για όλο αυτό το σκηνικό με τους Ουκρανούς που ψάχνονται να φύγουν από εκεί. Για τα ραντεβού που πράγματι έχει ο Μίχελ στη συγκεκριμένη χώρα, με το που επιστρέψουμε. Η Ελένη Μπούντου πρώτα απ' όλα βρήκε τον Μάρκεβιτς πριν από λίγο και θα μας περιγράψει πώς της μίλησε και πώς προέκυψε αυτό το «δεν με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ» που είναι κάπως όπως και να το κάνουμε. Και βεβαίως χθες μιλώντας με τους βούλγαρους δημοσιογράφους είχε ρεπορτάζ και για τον Μπερμπάτοφ και όσα τους έλεγε. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Όλα καλά. Όλα καλά. Ας ξεκινήσουμε με τον Μπερμπάτοφ, τον οποίο τον βλέπαμε χθες στην κερκίδα της Τούμπας να παρακολουθεί το παιχνίδι. Τον περιμένουμε, πρώτα απ' όλα στην ομάδα τον περιμένουν να μπει σε κανονικούς ρυθμούς για να παίξει σε 2-3 μάτς. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Ίβιτς. Πραγματικά μαζί με τον Αθανασιάδη, Χώρια, τι σκέφτεται για να πάρει κάτι από τον Μπερμπάτοφ. Τι έλεγαν όμως οι Βούλγαροι, για τους οποίους βέβαια ο Μπερμπάτοφ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Με φόντο ότι θα είναι έτοιμος ο Μπερμπάτοφ για τα play-off, χτες πριν την έναρξη του φιλικού έκανε το δικό του πρόγραμμα με τον Πάολο Αρτίκο. Να πούμε ότι όντως και πέρα από την Τούμπα και εκτός Μεσημβρίας οι δυο τους κάνουν πρόγραμμα, ακόμη και στη Μακεδονία Παλάς. Υπήρξε αυτόπτες μάρτυρας να σημειώσω. Δηλαδή έχει ρίξει όλο το βάρος της προπονήσεις ο 35χρονος, θέλει να επιστρέψει, θέλει να είναι έτοιμος στα play-off. Γιατί δεν σε ακούμε καλά και έχουμε στη γραμμή προβλήματα? Είναι κινητός, πήραμε σταθερό, τι γίνεται? Δεν σε ακούμε καλά. Δεν ξέρω, είναι μάλλον τα hands free, μισό λεπτά έχει να τα... Ναι, βγάλε, γιατί χάνουμε λίγο τις λέξεις. Λοιπόν, τώρα με ακούτε? Ναι, καλά είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα για τον Μπερμπάτοφ ότι έκανε ατομικό πρόγραμμα, όχι ατομικό πρόγραμμα, παρέμα τον Πάολο Αρτίκο, πρόγραμμα του κατάστασης και αποθεραπείας πριν την έναρξη του χθεσινού φιλικού και κατόπιν ανέβηκε στις κερκίδες της Τούμπας προκειμένου να παρακολουθήσει τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο από τις εξέδρες του γηπέδου. Πριν το παιχνίδι είχε μια σύντομη συζήτηση, ένα τετ-α-τετ με τον τεχνικό της ομάδας της Πυρήν, τον Σενσόη, και μάλιστα εκεί του αποκάλυψε, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι Βούλγαροι, τι σκέφτεται να κάνει στο μέλλον. Τον ρώτησε ο προπονητής τι κάνεις, συνεχίζεις κτλ. Αν θα συνεχίζει να παίζει, γιατί ήταν ενήμερος ότι ο Μπερμπάτοφ δεν θα αγωνιστεί στο χθεσινό φιλικό λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού, και ο Μπερμπάτοφ του είπε πως δεν το σκέφτεται, ότι όχι συγκεκριμένα ήταν η απόλυση του, και όταν μάλιστα ο Σενσόη του σημείωσε πως μπορείς να συνεχίσεις γιατί είσαι Βούλγαρος και οι Βούλγαροι έχουν μια άλλη δύναμη και μπορούν να τα καταφέρουν ακόμη και στην ηλικία των που είναι ο Μπερμπάτοφ, ο ίδιος απάντησε ότι έτσι είναι ο χρόνος και ότι με τον χρόνο δεν μπορεί προφανώς κανείς να τα βάλει. Δεν ξέρω αν ήταν ένα προμήνυμα. Μάλλον τον έχει πάρει από κάτω, είναι λίγο. Και όλο αυτό το διάστημα που κάνει να επιστρέψει, μάλλον τον έχει πτωήσει λίγο, τον έχει ρίξει. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε πως όλα αυτά έρχονται σε αντιδιαστολή με τα όσα σημειώνει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν ο ατζέντης του στη Βουλγαρία, ο οποίος είναι πεπισμένος ότι ο Μπερμπάτοφ δεν θα σταματήσει την καριέρα του φέτος, ότι έχει ακόμη τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια μπροστά. Έτσι γράφουν οι Βούλγαροι. Όχι, είναι οι δηλώσεις του ατζέντη του στη Βουλγαρία. Ναι. Έχει τοποθετηθεί για το θέμα ότι ο Μπερμπάτοφ δύσκολα θα σταματήσει. Δεν τον βλέπει να σταματάει φέτος. Και μάλιστα γι' αυτό υπάρχουν και προτάσεις από Κίνα, από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από το Πρωτάθλημα της Αμερικής. Από όλα τα εμπορικά αυτά. Ενημερωμένοι προφανώς ότι ο Μπερμπάτοφ θα συνεχίσει. Αλλά μετά το χθεσινό νομίζω ότι υπάρχει μια νέα βάση δεδομένων. Μένει να δούμε αν θα επανεληφθεί. Ο μάνατζερ έχει πολλούς λόγους να θέλει να συνεχίσει ο Μπερμπάτοφ. Το θέμα είναι τι μπορεί και τι λέει ο ίδιος ο παίχτης, που
Ας δούμε πρώτα στα play-off τι μπορεί να προσφέρει. Και βλέπουμε. Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι Βούλγαροι ήταν σαν να μας αποχαιρέτησαν χθες, ότι ήταν η τελευταία τους επίθεση στην Τούμπα. Έχουν έρθει καμιά δεκαετία φορές. Και ότι χάρηκαν που μοιράστηκαν έστω αυτές τις 18 πόσες ήταν οι φορές που βρέθηκαν στην Τούμπα. Σωστό και στην παρέα μας εκεί πέρα. Σωστό και αυτό. Μάλιστα. Ήταν ωραία. Το τελευταίο. Τον αφήνουμε στην άκρη. Για τους παίκτες που έφερε ο Κοντρέρας, μπορώ να πούμε κάτι παραπάνω. Που όχι που έφερε, που πρότεινε ο Χιλιανός. Αφενός ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν δίστασε να δώσει ονόματα, να μιλήσει μάλλον με ονόματα για τους τρεις ποδοσφαιριστές. Ήταν ενήμερος ότι κυκλοφορούσαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι έφερε τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι προορίζονται για τις ακαδημίες και μάλιστα του διευκρίνησε και λέει ότι είναι για την μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα εξεταστούν και θα τσεκαριστούν από τον Βλαντανίδιτς και τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και κατόπιν αν προχωρήσει καλώς. Ναι, έχουμε δώσει και τα τρία ονόματα από χθες. Πρόκειται για τον... Όλοι καταρχήν να πούμε ότι έχουν κοινό σημείο αναφορά στη Χιλή και την Κόλο Κόλο, που είναι η ομάδα του Πάμπλο Κοντρέρας στην γενέτειρά του. Είναι ο Πάολο Αντρές Καρσές, 31χρονος αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Κόλο Κόλο. Έχει περάσει από αρκετές ομάδες στην πατρίδα του και έχει χρηστεί μία φορά διεθνής. Στην πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή του 22χρονου διεθνή με την Ελπίδων της Χιλής, Κλαούντιο Αντρές Μπαέσα, βασικό αμυντικό χαφ της Κόλο-Κόλο, και μάλιστα και ο Κοντρέρας χθες τον χαρακτήρισε ο νέος Αρτούρ Βιδάλ. Αυτή αυτό είναι. Πέρα στην συζήτηση μαζί μας. Είναι η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση βάσει στατιστικών και αριθμών. Ναι. Που παίζει σε μια θέση βέβαια που έχουμε κάνει 35 αλλά... Και τα τελευταία τρία χρόνια έχει πολύ καλά νούμερα, πολύ καλές χρονιές, γεμάτες χρονιές με την Deportes Iquique. Ναι. Λοιπόν, και ο τελευταίος είναι που δεν... Και ο τελευταίος είναι 26χρονος μπακ, δηλαδή παίζουμε 31, 22 και 26. Δεν ξέρω ηλικιακά πώς σας φαίνονται. Θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον 22χρονος αμυντικός χαφ αν δεν είχαμε 12 αμυντικά χαφ. Αυτή είναι και μια αλήθεια. Και εκεί εστίασε και περισσότερο... Ο Κοντρέρας. Κάποια στιγμή του έλεγε ο Σταύρος ότι ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη από ηγέτες προσωπικότητες. Αυτό δεν το έλεγες. Τι ήξερε, καταλάβαινε τι γίνεται, τι. Καταλάβαινε, εντάξει, αλλά οι παίκτες που είχε να προτείνει δεν είχε βαδοστηγείο. Απλά μου είπε σε κάποια φάση ότι ο 22χρονος είναι πολύ ανώτερος του Βιτόλου. Μου είπε. Μάλιστα. Δηλαδή του λέω, εγώ χρειαζόμαστε ένα Βιτόλο που να ξέρει και μπάλα, του λέω. Και είπε για αυτόν τον Μπαέσα ότι τον θεωρεί... Χρειαζόμαστε, κάτι λέγαμε τέλος πάντων και πήγε κουβέντα στα εξάρια γιατί μου είπε ότι είναι εξάρια και τέτοια και του λέω αν βρεις έχεις καβιτόλο που θα ξέρει και μπάλα. Μάλιστα. Όλοι καλή χώρα. Από το ρεσμέτσι της συζήτησης, της σύντομης συζήτησης που είχαμε χθες με τον Κοντρέρας, να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα έκπληκτος από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν εκμεταλλεύτηκε τον Μπερμπάτοφ. Ρωτούσε μάλιστα γιατί εξελίχθηκε έτσι η υπόθεση της μεταγραφής του ένα τέτοιο μεγάλο όνομα. Να μην παίζει ούτε μεγάλο θέμα ανοίγεις τώρα. Ανοίγω ένα μεγάλο θέμα, αλλά ήταν και μια δική του απορία χθες, Δημήτρη, πώς και γιατί ο ΠΑΟΚ δεν εκμεταλλεύτηκε τον Μπερμπάτοφ, αν τον εκμεταλλεύτηκε και τι τέλος πάντων έγινε στην μεταξύ τους σχέση. Θα είναι εδώ μέχρι το Σάββατο. Mm-hmm. Πρόθεσή του είναι να συναντηθεί με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ προκειμένου να θέσουν στο τραπέζι την συνεργασία με φόντο το μέλλον, με φόντο παίκτες που θα τσεκάρει ο ίδιος και θα έχει υπόψη από την πατρίδα του και όχι μόνο την αγορά της την λατινοαμερικάνικη αγορά. Ο ίδιος είναι σε μια κατάσταση που ταξιδεύει διαρκώς, είναι με μια βαλίτσα στο χέρι. Μάλιστα είπε ότι ήρθα από ταξίδι, φεύγω το Σάββατο, θα πάω στην Μαδρίτη και γενικώς ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Έχει μπει για τα καλά στο νέο του ρόλο. Όπου έχει γνωστούς και φίλους, πάει να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Ήταν ενήμερος ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι στα δύο τουλάχιστον παιχνίδια και κλεισμένο των θυρών και όταν του είπαμε ότι εκκρεμεί η απόφαση για το τρίτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ήταν σίγουρος πως ο ΠΑΟΚ ούτε εκεί θα έχει τον κόσμο του. Νομίζω ότι έχει μάθει τουλάχιστον την ελληνική πραγματικότητα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να βάλω μια παρένθεση ότι υπάρχει ένα σενάριο το οποίο λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να έχει αλλαγή δεδομένων στο Καλονί και Πανιωνίου γιατί θεωρείται ότι χρονικά προηγούνται και έχει κτίσει ήδη τη μία ποινή με το Λεβαδιακό. Θα δούμε το κατά πόσο δυναμικίστικο αυτό και πόσο μπορεί. Και τι φταίει ο ΠΑΟΚ που αυτοί κάνουν δύο μήνες να πάρουν απόφαση. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να δούμε αν αυτό το πράγμα έχει ισχύ ή όχι. Δηλαδή, ποια είναι η ευθύνη του ΠΑΟΚ που αυτοί καθυστέρησαν δύο μήνες να βγάλουν απόφαση και έτσι έχει σκηνήσει ήδη να μετράει τιμωρία του. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, άμα του κάνει κανένα ασφαλιστικό μέτρο, ποιο θα φταίει μετά.
γιατί άρχισαν να βγάλουν απόφαση και την δική του ευθύνη. Πάμε παρακάτω, Ελένη, να κλείσουμε τον Μάρκεβιτς. Θα διαβάζουμε τις δηλώσεις του ΠΑΟΚ 24. Αν θες να μας δώσεις το πνεύμα και πώς άκουσες εσύ με τα αυτιά σου αυτό το «δεν με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ». Είναι όσο βαρύ όσο ακούγεται, όσο το είναι, διαβάζουμε. Δεν είναι τόσο αρνητικό όσο ακούγεται, όσο διστακτικό. Ακόμη και ο τρόπος που μιλούσε και μου έδινε την απάντηση, κατάλαβα ότι υπήρχε ένας δισταγμός στην έκφρασή του και στον τρόπο σκέψης του για να έρθει στην Ελλάδα. Καταρχάς, και έχει επιβεβαιώσει ότι μίλησε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Να τα πάρουμε από την αρχή, να πούμε ότι από το πρωί υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα. Ναι. Ξεκίνησαν από την Ουκρανία για τον Μύρο Μάρκεβιτς, τον προπονητή της Ντνίπρο, και τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό επικοινωνήσαμε μαζί του, θέλοντας να μάθουμε αν όντως υπάρχει φωτιά τουλάχιστον, γιατί καπνός υπήρχε από το πρωί. Αν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του δικεφάλου, τον Λούμπος Μίχελ, και τον Ιβάν Σαββίδη στο πλαίσιο της αναμέτρησης Σαχτάρ Σεβίλ, γιατί από εκεί ξεκίνησε και πυροδοτήθηκαν τα διάφορα σενάρια, είπε ότι δεν μίλησα τουλάχιστον με τα γραφικά, έτσι, με τους δύο άνδρες. Δεν ισχύουν αυτά που ακούγονται και λέγονται, και κατόπιν είπε ότι στην παρούσα φάση δεν τον ενδιαφέρει να δουλέψει στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι το μέλλον του είναι στον αέρα στην Ουκρανία, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα. Ο ίδιος φαίνεται ότι είναι κοντά στην πόρτα της εξόδου, απέφυγε να μιλήσει, δηλώνοντας ότι είναι επικίνδυνο να πω ότι φεύγω από την ομάδα ή μένω στην ομάδα στην παρούσα φάση. Σε 2 ή 3 εβδομάδες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση, θα μπορώ να πω περισσότερα, αλλά για Ελλάδα δεν ήταν πολύ ευσημένο, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει όλους μας. Ναι, όχι τόσο. Αυτός είναι σε χώρα που υπάρχει θέμα σοβαρό, επιβίωσης, πολέμου, οικονομικό, και ακούει για Ελλάδα και δεν... Και για ένα έχει πρώτο της ομάδας που... ό,τι έχει. Έχει συνέπειες ακόμα. Και για ένα project μιας ομάδας που η λέξη οικονομικά προβλήματα δεν υπάρχουν καν στο λεξιλόγιο της και στην επικαιρότητά της. Αλλά και πάλι νομίζω ότι δεν ήταν πολύ ψημένος. Είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει ανάλυσης και προβληματισμού. Μάλιστα. Ωραία. Θα διαβάσουμε ακριβώς τι είπε στο ΠΑΟΚ 24. Ελένη, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά όλα όσα αφορούν τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Το καλοκαίρι σαφώς έχει ξεκινήσει το μεταγραφικό και κάθε πληροφορία που υπάρχει αξίζει να... Το Μάρκος έχει ενδιαφέρον. Ναι, δεν απέχει πολύ από αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με όλους αυτούς τους Ουκρανούς. Για τον Μάτος που είναι ένα μπακ σαφώς σε θέση που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Δεξί μπακ. Ναι, παίζει και στην αριστερή πλευρά. Είναι, πώς το λένε, σνάουτσνερ. Αλλά σνάουτσνερ με βάση το ότι παίζει δύο πλευρές. Φυσικά έχει μιλήσει με μάνατζερ ο Μίχελ πολλών ποδοσφαιριστών που παίζουν στην Ουκρανία. Τώρα, είτε επειδή είναι γνώστης, είτε επειδή εκεί βλέπει και ξέρει πολλούς που θέλουν να φύγουν, για διάφορους λόγους. Ο μάνατζερ εκείνος εκπροσωπούσε και τον Μάτος. Χθες προέκυψε, όχι επίσημα, ανεπίσημα μια πληροφορία ότι έχει καταγγείλει τη σύμβασή του ο παίχτης με την Ντνιέπρ. Τώρα, αυτά είναι τα στοιχεία. Τώρα, μιλάει ο ΠΑΟΚ, θα τον κλείσει ο ΠΑΟΚ, θέλει, μπορεί, έρχεται αυτός. 19 παιχνίδια, ένα γκολ, μια ασίστ φέτος. Εντάξει, Βραζιλιάνος είναι. 19 στο πρωτάθλημα. 4 Europa League και 4 Ουκρανία. Ναι. Και 2 από εδώ και από εκεί, 29 συνολικά. Είπαμε, ο Μίχελ ξεκινάει μια νέα πορεία. Συστήνεται. Έχει πει ότι με ενδιαφέρει πολύ η Ιβηρική ως αγορά. Προφανώς, δηλαδή. Έχει μια συμπάθεια στους Βραζιλιάνους. Τι να πούμε τώρα. Αλλά οι γνώσεις του, οι επαφές του, οι γνωριμίες του είναι ανατολικά. Κάνει και εκεί το ξεκίνημα. Φίλος γράφει για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Αν πουληθεί ο Κάτσε, ας κάνουν κίνηση για τον Χιλιανό. Αυτό που θέλει οπωσδήποτε ο ΠΑΟΚ στο κέντρο τη νέα χρονιά είναι ένα οχτάρι στυλ Νάτχο. Αναφέρει για το ποδόσφαιρο. Πάμε στην πρωταθλήτρια ομάδα του συλλόγου.
στην ομάδα που ακόμα πανηγυρίζει, γιατί όχι, στην ομάδα που έφαγε χθες, γευμάτισε χθες μαζί σου, η τελευταία της συγκέντρωση για τη φετινή χρονιά, στην ομάδα που ήδη κάνει σχέδια για την επόμενη σεζόν, στην ομάδα στην οποία δύο χρόνια πρωταγωνίστησε και τίμησε τη φανέλα της ένας σπουδαίος Έλληνας αθλητής, ο Βασίλης Κουρνέτας, για τον οποίο μπορούμε να πούμε από τους λίγους αθλητές που εγώ προσωπικά μπορώ να το πω, όταν τιμή για τον ΠΑΟΚ που φόρεσε τη φανέλα του συλλόγου. Ο Βασίλης Κουρνέτας είναι στη γραμμή μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα όμορφα λόγια, τα οποία είναι λόγια τα οποία ακούω και από πολύ κόσμο της ομάδος, και αυτό, ξέρεις, είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και όμορφο, να νιώθεις ότι επιβραβεύονται οι προσπάθειες και οι κόποι της διετής αυτής πορείας που κάναμε, mm-hmm. που σίγουρα έφερε πολύ ωραία αποτελέσματα και πρωταθλήματα στην ομάδα. Είχαμε ξαναμιλήσει και πέρυσι και μας είχες εξηγήσει πόσο ωραίο είναι να έχεις κάνει μια μεγάλη καριέρα, να έχεις περάσει από τόσες ομάδες, να έχεις πάρει τόσους τίτλους, αλλά να έρχεσαι σε ένα μεγάλο σύλλογο και να γεμίζεις το γήπεδό του από το πουθενά, από το τίποτα, και να πανεγυρίζεις τίτλους. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Και νομίζω ότι το ξανάζεσαι και φέτος και ήταν σπουδαίο. Σαφώς είναι ξεχωριστό, γιατί μην ξεχνάμε ότι παίζουμε βόλεϊ. Και το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που, κακά τα ψέματα, δεν τη χάνει από τον κόσμο ίσως της προβολής και της αναγνώρισης που έχουν άλλα αθλήματα. Ναι. Τα γεμάτα γήπεδα, ειδικά τόσο μεγάλο γήπεδο, είναι κάτι πολύ σπάνιο. Mm-hmm. Και νιώσαμε, ειδικά την περσινή χρονιά, όταν ξεκινάγαμε με 50% άτομα στην κερκίδα και τελειώνοντας τη χρονιά με ένα σφιχτικά γεμάτο παλατάκι, νιώσαμε ότι πέρα από τους αγωνιστικούς στόχους καταφέραμε κάτι ιδιαίτερα μεγάλο, και σίγουρα αυτό επιβεβαιώθηκε και τη φετινή χρονιά, όπου πέρα από τον κόσμο που πλέον έμαθε το βόλεϊ και αγκάλιασε αυτή την ομάδα, είδαμε πολλές οικογένειες και παιδιά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είδαμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια έθεσε κάποιες βάσεις που μακάρι αυτό να συνεχιστεί, γιατί θα είναι καλό όχι μόνο για το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, αλλά θα είναι καλό για όλο το άθλημα και για τον αθλητισμό. Δηλαδή είδα πολλά παιδιά που ίσως ενδεχομένως να μην ασχολούνται με το βόλεϊ, να έρχονται κοντά για να δουν κάτι που πραγματικά τους έκανε εντύπωση και τους ευχαριστούσε. Ναι. Να μείνουμε λίγο στη φετινή σεζόν, που ήταν λίγο παράξενη, το πώς ξεκίνησε, πώς άλλαξαν τα δεδομένα το χειμώνα και πώς τελείωσε. Είναι τόσο εύκολο στο βόλιο, όπως το βλέπουμε εμείς απ' έξω, με μια-δυο κινήσεις να φτάσεις να είσαι το φαβορί για τον τίτλο, όπως έκανε και φέτος ο ΠΑΟΚ, που έκανε κάποια λάθη προφανώς στο ξεκίνημα, τα πλήρωσε και με κάποιες κινήσεις κατάφερε και έγινε το φαβορί, έτσι εύκολα, έτσι απλά. Εντάξει, δεν ήταν τόσο απλό και τόσο εύκολο. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, γιατί το λέμε, Βασίλη, γιατί πήρατε το πρωτάθλημα, σπάζοντας όλες τις έδρες, και ουσιαστικά τα άλλα δύο τρόπια τα κάνατε δώρο. Δηλαδή τα δικά σας και τα χαρίσατε. Ναι. Ωστόσο δεν τα κερδίσαμε. Και αυτό σίγουρα μας πλήγωσε και μας έδειξε και τον εγωισμό. Δηλαδή φέτος θεωρώ ότι η τελική και η μη τελική, κυρίως η μη τελική με τον Ολυμπιακό, ήταν οριακή, αρκετά οριακή. Και αυτό το είδαμε και στα μονά παιχνίδια, δηλαδή στον ημιτελικό κυπέλου και στον τελικό του League Cup. Τα παιχνίδια ήταν οριακά. Κάτι που ίσως δεν ήταν την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Δηλαδή την περσινή χρονιά θεωρώ ότι υπήρχε μια διαφορά στη δυναμικότητα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, που επιβεβαιώθηκε ειδικά στους τελικούς που ήρθανε 3-0. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Ωστόσο, για να απαντήσω και στο πρώτο μέρος της ερώτησης, σίγουρα η χρονιά δεν ξεκίνησε καλά. Και δεν ξεκίνησε καλά γιατί γίνανε κάποια σοβαρά λάθη, θεωρώ. Λάθη στην στελέχωση της ομάδος. Ναι. Και εντάξει, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να αναφερθώ πάλι αναλυτικά, αλλά το γεγονός ότι αποδυναμώθηκε από ανθρώπους, προσωπικότητες που χρόνια κάνουν πρωταθλητισμό, ήταν κάτι το οποίο κόστησε. Ακόμα και ο Σεπέδα, που ήταν το βαρύ πυροβολικό και κατά ψέματα διαγώνιος με μεγάλες περγαμηνές, μην ξεχνάμε, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει, ήταν το πρώτο του επαγγελματικό πρωτάθλημα το οποίο πήρε μέρος. Ναι.
η ζωή του σε πέρα, η αθλητική σε πέρα τα προηγούμενα χρόνια ήταν προπονήσεις και περιμένοντας το καλοκαίρι να παίξει κούβα κάποιες οργανώσεις. Ο Χιμένεθ έκανε μισή χρονιά πέρσι, αλλά για το Σεπέρα ήταν κάτι άγνωστο. Ξαφνικά, ενώ τις προηγούμενες σεζόν δεν είχε να αντιμετωπίσει τόσες πολλές αγωνιστικές προκλήσεις, φέτος είχε να αγωνίζεται 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ακόμα και ένας από τους πολύ έμπειρους αθλητές και... Δεν ήταν δοκιμασμένος, ναι. Είχε χτυπητές αδυναμίες σε αυτό το επίπεδο, εντάξει, αυτό είναι σαφές. Πόσο μάλλον αθλητές οι οποίοι ήρθαν στον ΠΑΟΚ χωρίς περγαμηνές ιδιαίτερες και χωρίς να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του Champions League, αλλά κυρίως του μεγάλου στόχου που ήταν η παραμονή του ΠΑΟΚ σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, με κάποιες διορθωτικές κινήσεις και με βάση βέβαια τον κορμό που υπήρχε και σίγουρα ήταν υψηλού επίπεδου, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Χιμένεθ και ο Σεπέδα που ήταν από την αρχή της χρονιάς ή οι υπόλοιποι Έλληνες αθλητές εμείς που είχαμε κατακτήσει το περσινό πρωτάθλημα ξαφνικά ξεχάσαμε το βόλεϊ. Αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό επικράτησε θεωρώ η ηρεμία, η παρουσία του Καλμαζίδη που ήξερε την ομάδα τους περισσότερους από τους αθλητές έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο με τον ερχομό του. Άμεσα, ειδικά οι παίκτες που τον είχαμε πέρυσι, λιγάκι ανασυνταχθήκαμε και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι δύσκολο όταν αλλάζει στα μέσα της χρονιάς προπονητής, καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται ένας χρόνος προσαρμογής. Αυτός ο χρόνος προσαρμογής με τον Γιάννη τον Καλμαζίδη ήταν πολύ λιγότερος από ό,τι χρειαζότανε. Ναι. Και το να αλλάξουμε, για μένα όσες φορές έχω ζήσει αλλαγή του προπονητή στα μέσα της περίοδου, μπορώ να πω ότι σπάνια φέρνει θετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό ήταν το δύσκολο εγχείρημα. Το γεγονός βέβαια ότι στο τέλος καταφέραμε και ανατρέψαμε 2 έδρες δείχνει ότι η ομάδα πλέον είχε μπει για τα καλά μάλλον είχε εμπιστοσύνη πλέον στις δυνάμεις της και είχε καταφέρει να βγάλει τον καλό της σε αυτό. Κάτι που δεν μπορέσαμε ενδεχομένως να κάνουμε στην αρχή με την απώλεια του League Cup και ίσως και στον ημιτελικό κυπέλλου. Μάλιστα. Άρα τον Καλμαζίδη τον αφήνουμε στην άκρη γιατί είναι βασικό κομμάτι. Μας εξήγησες τι σημαίνει Καλμαζίδης για τον ΠΑΟΚ και πώς κάνει τη διαφορά. Σε κάτι δυσάρεστο τώρα που τελείωσε η χρονιά και το σκέφτεσαι σίγουρα και το έχεις μελετήσει και το έχεις αναλύσει, υπάρχει λογική εξήγηση για αυτό που έγινε στους 2 τελικούς, τους χαμένους? Πώς μπορεί να εξηγηθεί αθλητικά αυτό το πράγμα, να είσαι καλύτερος, αυτό καταλάβαμε, και από μία φάση να αλλάζουν 2 παιχνίδια. Από κάποιες στιγμές. Επειδή και εμάς, ξέρεις, το κεφάλι ήταν πολύ ζεστό, η στεναχώρια πολύ μεγάλη και η δυσκολία της κατάκτησης πρωταθλήματος, παρένθεση, ήταν ότι μπορέσαμε παρά την ψυχολογική φθορά που είχαμε μετά την απώλεια με αυτόν τον τρόπο των 2 τίτλων, καταφέραμε και επιστρέψαμε στην κατάκτηση πρωταθλήματος. Για μένα αυτό είναι το πολύ σημαντικό και εκεί χρειάζεται συγχαρητήρια σε όλους. Αλλά εννοείται πως υπάρχει εξήγηση αθλητική. Μην ξεχνάμε ότι στο League Cup μετά το 2-0 η ομάδα αποσυντονίστηκε αγωνιστικά. Χάσαμε 2 σετ πολύ εύκολα. Ο Ολυμπιακός για να κάνει το 2-2 δεν μπορώ να πω ότι έπαιξε πολύ καλά και χάσαμε τα 2 σετ πολύ εύκολα. Ίσως με έναν τρόπο που δεν μας τιμάει, αλλά σίγουρα έπαιξε και ο αντίπαλος. Κακά τα πράγματα. Έπαιξε και ο αντίπαλος εκείνη. Απλά βρέθηκε ένα 14-10 στο League Cup και ένα 24-21, το οποίο σίγουρα δεν τυχαίνει πολλές φορές να επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δύο ομάδες, μπορεί να συμβεί μία στο τόσο, αλλά το σπάνιο ήταν ότι έγινε 2 φορές την φετινή χρονιά με τους ίδιους αντιπάλους. Και σίγουρα αυτό είχε το κόστος του, το ψυχολογικό. Αλλά να διαβεβαιώσω τον κόσμο ότι έχουν γίνει πολλές φορές, πολλές ανατροπές, μια διαφορά 3 πόντων, ακόμα και στο 24-21, είναι πολύ εύκολο να χαθεί. Ναι. Βλέπουμε πολλές φορές σερί 6-0, 7-0 και σύν το γεγονός ότι κάποια λάθη μπορεί να δημιουργούν εκείνη τη στιγμή έναν μεγαλύτερο εκνευρισμό, μπορεί εύκολο να σου γίνει ζημιά, όπως και μας έγινε. Και μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει πρόκριση στους ημιτελικούς στην Ολυμπιάδα κόντρα στους Αμερικάνους, όταν κερδίζαμε 2-1 και 20-12 παρακαλώ. Ναι. Μιλάμε για πρόκριση στους ημιτελικούς στην Ολυμπιάδα μέσα στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνεις, έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Ίσως η ευθύνη είναι καθαρά δικιά μας, γιατί άκουσα πολλούς να κατηγορούν τον Καλμαζίδη, μας έκανε τα πάντα. Όταν υπάρχουν τόσο έμπειροι αθλητές
και φτάνουν το παιχνίδι στο 14-10 και στο 24-1, 24-21 θεωρώ απόλυτα την ευθύνη των αθλητών, οι οποίοι ένα πόντο θα πρέπει να το κατακτήσουν εκεί για να τελειώσει το πράγμα όπως πρέπει να τελειώσει. Κατανοητό. Δεν το κάναμε. Ο Ολυμπιακός ήταν εκεί, δεν παρέδωσε τα όπλα και γι' αυτό χάσαμε τους δύο τίτλους. Πάμε παρακάτω. Είμαστε σε μια φάση όπου ο πρόεδρος, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όπως είπες, μιλάει για με τα καλύτερα λόγια για σένα. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ το ίδιο, ο προπονητής του ΠΑΟΚ το ίδιο, οι συμπαίκτες σου το ίδιο και όλα αυτά στην προσπάθεια να σε πείσουν να συνεχίσεις. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό το σκηνικό? Είναι ωραίο από τη μία, δεν το κρύβω. Δηλαδή είναι σημαντικό και ο προπονητής και ο πρόεδρος και ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Που βλέπει αυτή την προσπάθεια να αναγνωρίζει την αξία σου, να αναγνωρίζει την προσφορά σου και να θέλει με τον όποιο τρόπο να παραμείνει στην ομάδα. Αυτό είναι πολύ ωραίο και σίγουρα σκέφτομαι και το άλλο. Πόσο άσχημο θα ήταν να βλέπανε έναν αθλητή που έχει παίξει χρόνια σε ομάδες με μοναδικό στόχο το πρωτάθλημα, να μην μπορεί να δείξει την αξία του, να μην μπορεί να μην παίζει καλά και κατά κάποιο τρόπο να τον λυπούνται. Δεν θα ήθελα να φτάσω σε αυτό το σημείο. Θεωρώ ότι ίσως σωματικά θα μπορούσα να έχω άλλη μια χρονιά, αλλά υπάρχουν για μένα και άλλα πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κυρίαρχα στο μυαλό μου, είναι η οικογένειά μου, είναι κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις που με δυστυχώς αυτή τη στιγμή μου επιβάλλουν να γυρίσω στη βάση μου. Οπότε θεωρώ ότι καλό είναι και για μένα και αγωνιστικά, γιατί αυτό είναι το κομμάτι το πρώτο, είναι να τελειώσω κάπως ψηλά. Να τελειώσω ψηλά, κατακτώντας και ένα πρωτάθλημα που σίγουρα είναι ό,τι πιο ωραίο να τελειώνεις επιτυχημένος. Και σίγουρα και η ηλικία παίζει και ένα ρόλο μεγάλο. Πλέον έχουμε φτάσει στα 40 τον Αύγουστο. Δεν το χαίρεσε το παιχνίδι? Δηλαδή όλο αυτό που ζεις δεν το χαίρεσαι? Εμείς ξέρουμε από όλους τους αθλητές ότι δύσκολα παίρνουν αυτή την απόφαση. Δύσκολα φτάνουν στο σημείο να παραδέχονται ότι δεν μπορούν ή δεν πρέπει άλλο. Εσύ είναι πολύ δύσκολο, αντίθετη. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αποφασίσω και σίγουρα θα δυσκολευτώ και στη συνέχεια. Γιατί ναι, τώρα ακόμα ναι, ναι. Είναι πολύ ζεστό το κεφάλι, ακόμα πανηγυρίζουμε όπως είπες και εσύ την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είσαι σε διακοπές. Ναι. Και σίγουρα θέλω πολύ χρόνο να αποβάλω ότι δεν θα πάω για προπόνηση στο Σεπτέμβρη. Σίγουρα εκεί θα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα. Γιατί για μένα το βόλεϊ ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Και είναι. Και δύσκολα θα φύγω από αυτό το χώρο. Αλλά κάποια στιγμή και το σώμα δεν ακολουθεί όπως θα ήθελε να ακολουθήσει. Η στόχη του ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα ψηλή. Και καλό είναι που είναι ψηλή αυτό. Αλλά βλέπω ότι και το σώμα κάποιες φορές αρχίζει και διαμαρτύρεται, αρχίζει και πονάει παραπάνω από τα συνηθισμένα. Και πρέπει να το ακούσεις και αυτό. Δυστυχώς κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε, δεν είναι... Στη Θεσσαλονίκη, πέρασες καλά, 2 χρόνια. Πέρασα πολύ καλά, δεν το κρύβω. Πραγματικά βέβαια αυτό έχει να κάνει, ξέρεις, πολλές φορές και με το αποτέλεσμα της ομάδος και το πόσο ευχαριστημένος είσαι από το γήπεδο. Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη ήρθα με κύριο στόχο το βόλι, κακά τα ψέματα. Αλλά πέρα από όλα αυτά το ευχαριστήθηκα και εγώ και η οικογένειά μου την παραμονή μου 2 χρόνια. Και σίγουρα είναι 2 χρόνια τα οποία θα μείνουν χαραγμένα για αρκετά χρόνια. Έκανα φίλους, πολλούς φίλους. Σαφώς είχαμε τις δυσκολίες μας και μέσα στο γήπεδο, αλλά καταφέραμε κάτι πολύ καλό που και ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. Αυτό είναι σημαντικό. Είσαι σίγουρος ή αισιόδοξος ότι από όσα ξέρεις, από όσα βλέπεις, ότι ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο? Και αν θες μια άποψη για το αν αυτό συνδυάζεται με τη συμμετοχή της ομάδας στο Champions League ή όχι, η δική σου άποψη? Όχι, δεν θέλω ότι συνδυάζεται. Έχουν περάσει τα χρόνια που οι ελληνικές ομάδες πηγαίνανε στο Champions League με αξιώσεις. Είναι δύσκολο, δεν είναι κατόρθωτο. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι εφόσον όλα πάνε καλά και μείνει ο Καλμαζίδης, θα μπορέσει να φτιάξει μια ομάδα που μπορεί να είναι και ανταγωνιστική για το Champions League. Γιατί εφόσον θες να είσαι ανταγωνιστική
για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχεις κάποιες πιθανότητες να φτάσεις με αξιώσεις στην επόμενη φάση. Δεν θα σου πει σίγουρα κάποιες ομάδες έχουν ξεφύγει με τα budget, αλλά μπορείς να φτάσεις με κάποιες αξιώσεις και να πάρεις κάποιες εμπειρίες. Το θέμα είναι το οικονομικό κόστος. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι του Champions League, θεωρώ, και γι' αυτό το σκέφτονται και το ξανασκέφτονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Μπορεί βέβαια με σωστές κινήσεις και με τη στήριξη του κόσμου, ακόμα και αυτό το οικονομικό κόστος να ξεπεραστεί και να μπορέσει να γίνει και μια κατά κάποιο τρόπο καμπάνια για να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Θεωρώ ότι δύο χρόνια ο πολύς ο κόσμος κατάλαβε ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά πήγε καλά. Ελπίζω, δεν είμαι σίγουρος, ελπίζω ότι τώρα που πήραμε το πρωτάθλημα δεν θα ξεχαστούν αυτοί οι λόγοι. Γιατί ξέρεις, βλέπω κάποιες φορές ότι τελειώνει η κατάκτηση πρωταθλήματος. Το είδα πέρσι αυτό και ξαφνικά ξεχαστήκανε πολλά πράγματα. Και αυτό το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Ξεχαστήκανε εύκολα ποιοι ήταν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές. Ναι. Και δεν είδα την ομάδα κατά κάποιο τρόπο να σέβεται αυτούς που πρωταγωνίστησαν. Για σένα πάντως δεν είναι τα λεφτά πάνω απ' όλα που φέρουν την επιτυχία. Καταλαβαίνω. Μιλάς για πρόσωπα. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι κυρίως άνθρωποι που έχουν δείξει την αξία. Εδώ αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει μπει στο κομμάτι του πρωταθλητισμού. Για να κάνει πρωταθλητισμό θα πρέπει τα πρόσωπα, ειδικά σε κέρυες θέσεις, να είναι ένας και ένας. Όπως ήταν ο Γκόμες, θεωρώ πολύ επιτυχημένη αυτή την κίνηση με του Χάρη του Γκόμες, που είναι ένας παίκτης μεγάλη προσωπικότητα, ένας παίκτης που θα τραβήξει όλη την ομάδα ξανά προς νέες επιτυχίες. Και σίγουρα αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια λογική. Ελπίζω και εύχομαι να επικρατήσει αυτή η λογική και να μην γίνουν τα λάθη που γίνανε το περσινό καλοκαίρι. Άρα και στην ερώτηση που θέτουν φίλοι εδώ, Γκόμες ή Σεπέδα, στο δίλημα το αθλητικό, στο δικό του πιο μυαλό. Σύνθετο. Εντάξει, οκ, ας το θέσουμε απλά. Γκόμες λες κι εσύ. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω αυτή τη στιγμή. Ο Σεπέδα, κακά τα ψέματα, από ό,τι μαθαίνω, είναι και ο MVP του πρωταθλήματος και δικαιολογημένο. Είναι ένας άνθρωπος που αγωνιστικά στο τέλος έδειξε την αξία του και η αξία του είναι πολύ μεγάλη, έτσι. Mm-hmm. Απλά ο άνθρωπος δυσκολεύτηκε στην αρχή να προσαρμοστεί και ενδεχομένως δεν είχε την εμπειρία του Γκόμες. Ο Γκόμες, κακά τα ψέματα, πήγε στην Τουρκία και ενδεχομένως με πολύ χειρότερες συνθήκες από τον ΠΑΟΚ έδειξε και εκεί την αξία του. Mm-hmm. Είναι ένας παίκτης που ξέρει να αντιμετωπίζει δυσκολίες ομάδων, γιατί δεν είναι όλα ρόδινα σε όλες τις ομάδες που θα πας. Θα αντιμετωπίσεις και δυσκολίες. Μπορείς να πας εκεί, για παράδειγμα, και ο προπονητής να μην είναι του επίπεδου. Ο Γκόμες έχει αυτή την εμπειρία να προσαρμοστεί και να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα και να είναι και ο άνθρωπος που θα μπει μπροστά για να τραβήξει και όλους τους υπόλοιπους. Σε αυτό το κομμάτι σαφώς ο Γκόμες έχει υπεροχή, στο κομμάτι εμπειρίας και στο κομμάτι τίτλων. Αλλά ο Σεπέδα και λόγω ηλικίας καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα απασχολήσει για αρκετά χρόνια. Δεν ξέρουμε το ταβάνι του. Πού μπορεί να φτάσει. Δεν ξέρουμε το ταβάνι του, βέβαια. Ενώ του Γκόμες, εντάξει, λίγο πολύ και λόγω ηλικίας, ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες του. Σεπέδα έχει και άλλες δυνατότητες να δείξει και θεωρώ ότι αν έμενε ίσως και άλλο ένα χρόνο θα βλέπαμε ακόμα καλύτερο Σεπέδα. Αυτό δεν είμαι σίγουρος. Ο Βασίλης ο Κουρνέτας ποιον θα υποδείκνει για αντικαταστάτη του, έτσι, με τα λεφτά που παίζουν και όλα στην Ελλάδα, από αυτή την αγορά που προφανώς μπορεί να κινηθεί ο ΠΑΟΚ? Κοίτα, αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Σίγουρα σε αυτό το κομμάτι είναι πιο αρμόδιος ο προπονητής. Το ξέρουμε αυτό, αλλά δεν μιλάμε σε κάποιο τυχαίο, εντάξει. Σαφώς, αλλά οι επιλογές Έλληνες δεν είναι πολλές, κακά τα ψέματα. Δηλαδή θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να δει ίσως αρκετές λύσεις από το εξωτερικό, ενδεχομένως. Βέβαια έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Γιάννη Καλμαζίδη, εφόσον παραμείνει στην ομάδα, ότι θα βρει τον αντικαταστάτη. Και όχι μόνο θα βρει, κακά τα ψέματα. Να ξέρετε ότι ακόμα και εγώ που ναι μεν έχω εμπειρία, βοηθήθηκα και από τον Γιάννη τον Καλμαζίδη αλλά και από την υπόλοιπη ομάδα. Είναι σημαντικό. Δηλαδή ακόμα και ένας Πασαδόρος να έρθει, όποιος Πασαδόρος και να έρθει, θα έχει να βοηθηθεί από την ίδια την ομάδα. Είναι η ίδια η ομάδα που αναδεικνύει τους αθλητές. Και αυτό ήταν η δύναμη του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν η συγκεκριμένη ρόλη που είχε ο κάθε αθλητής και η δύναμη που αντλούσε ο κάθε ένας από την ομάδα
αλλά και η βοήθεια που έδινε ο κάθε ένας από εμάς στην ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι όποιος παίκτης και να έρθει, σίγουρα υψηλού επίπεδου, θα μπορέσει να δείξει το καλό του πρόσωπο. Γιατί ξέρω πώς δουλεύει η ομάδα και πώς όλοι δουλεύουν με ένα σκοπό. Δηλαδή οι κατευθύνσεις από τον Γιάννη τον Καλαζίδη είναι συγκεκριμένες και ο καθένας προσπαθούσε να κάνει ό,τι γινόταν καλύτερο για να βοηθηθεί η ομάδα. Και αυτό είναι που βοηθάει και τους ίδιους τους αθλητές. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε. Είναι πολλά τα μηνύματα που σου εύχονται καλή τύχη, ό,τι και αν κάνεις. Φίλος γράφει ότι η δική σου προσωπικότητα ήταν πάνω απ' όλα στην κατάκτηση των δύο πρωταθλημάτων. Είναι αρκετά αυτά που σου μεταφέρουν. Έχεις κερδίσει το σεβασμό όλων, από ό,τι καταλαβαίνουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και μακάρι να μην φύγεις πολύ μακριά τον χώρο του βόλεϊ, να είσαι γύρω και στον αθλητισμό γενικότερα. Για να τα ξαναλέμε συχνά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Αυτά από έναν κορυφαίο Έλληνα αθλητή, των τελευταίων 20 ετών τουλάχιστον, σε όλα τα επίπεδα, ο οποίος αποχαιρετάει και τον ΠΑΟΚ και το βόλι αγωνιστικά. Έχει πάρει την απόφασή του. Σεβαστή είναι. Εξήγησε και τους λόγους και τους κατανοούμε απόλυτα. Παρότι πολλές φορές αθλητές τέτοιου επίπεδου δυσκολεύονται να το παραδεχθούν. Δεν το δέχονται ότι πρέπει να σταματήσουν. Ο Κουνέτας έχει την τύχη να σταματήσει απόλυτα επιτυχημένος. Κατά ψέματα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έμπειρος για να ζυγίσει τι επίπεδο χρονιά μπορεί να έχει του χρόνου να συνεχίσει. Mm-hmm. Εγώ αυτή την άποψη έχω από τον τρόπο που τον άκουσα να μιλάει. Και ο ΠΑΟΚ έχει πλέον τη δύσκολη ανάγκη να βρει αντικαταστάτη. Και αν και το ΣΕΠΕ θα βρει και άμεσα, όσο και να έχει δίκιο ο Βασίλης Κουνέτας που λέει ότι η ομάδα αναδεικνύει τον παίκτη, αν αυτός δεν είναι υψηλού επίπεδου και προσωπικότητας ηγετικής, δύσκολα θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να αντικαταστήσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Περιμένουμε για το ΠΑΟΚ την ανακοίνωση συμφωνίας με τον Καλμαζίδη. Κάπου ο Κουνέτας είπε αν συμφωνήσει ο Καλμαζίδης. Προφανώς κάποια οικονομικά ζητήματα θα υπάρχουν. Υπάρχουν σίγουρα. Υπάρχουν. Απ' τη μία στα είπε και ο Τσαλόπουλος προάλλες. Κατσαρίς λέει ένα νούμερο μικρό, πάει να τα ανεβάσει αυτός λίγο. Να λίγο ο Καλμαζίδης και αυτός είναι, ξέρεις, δεν είναι ανοιχτά θέλω τόσα. Mm. Και έχουμε ένα θεματάκι από την άλλη βέβαια, άμα το καλοσκεφτείς και πού θα πάει ο Καλμαζίδης. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει. Να πάει να πέσει επίπεδο. Στην εκπομπή της Νόβα προχθές είπε ότι τον Οκτώβριο ήταν έτοιμη όλη η οικογένεια να φύγει στη Σουηδία. Είχε πάρει την απόφαση να φύγει. Είναι και αυτό. Το άλλο το φοβερό είναι ότι ο Γκόμες πριν κλείσει με τον ΠΑΟΚ τον πρότεινε στην τουρκική ομάδα τη δική του. Ναι. Άλλο φοβερό αυτό. Αλλά τον πρόλαβε ο ΠΑΟΚ, τον Γκόμες και τον πήρε. Αυτά με τον Βασίλη τον Κουρνέτα και το βόλι του ΠΑΟΚ. Προχωράμε. Πέμπτη σήμερα. Ο Βαγγέλης ο Μπρέντας που κάπου τον πέτυχα. Ξέχασα το που τον πέτυχα. Μάλιστα. Στο κεφάλι. Πού τον πέτυχα. Στο γήπεδο, ρε. Α. Ναι. Βαγγέλη. Η Αναδομό είναι μαζί μας λοιπόν και ο Βαγγέλης ο Μπρέντας. Τι κάνουμε. Ναι, καλά είσαι. Χρόνια πολλά στο Σανέστη. Καλή χρονιά να έχουμε. Πέτυχε, ρε, στα βρέτε. Ε? Στο γήπεδο, αγόρι. Στο γήπεδο. Ναι, που πήγε με γυναίκα. Τροπή των οπαδών του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Σωστό. Ναι, στο γήπεδο. Γιατί ρε, αναλόγω τι άθλημα. Στο γήπεδο, όχι. Τα φίλα αυτά είναι εντάξει. Οι αρχές του ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρες. Η γυναίκα που πάει μόνη στο γήπεδο σε άλλη θύρα, δεν πας εσύ στο γήπεδο μαζί της. Είναι νόμος και γι' αυτό χάσαμε και δύο σετ. Είναι ξεκάθαρη η ευθύνη σου σε αυτά. Να μην το ξανακάνω δηλαδή στα πάντα. Σε άλλη θύρα. Με τις φίλες της, μετά τα νύχια να πάνε εκεί εμείς μόνοι μας. Μ' αρέσει. Ωραία. Ναι. Εντάξει, τελευταία φορά, την άλλη φορά πάμε παρεάκι. Ναι. Πώς περάσαμε, όλα καλά. Πολύ καλά. Καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Ανανεώνεται η λίστα των ακινήτων. Τι θα μας προτείνεις. Λοιπόν, πλέον έχουμε πει σε μήνα αποχώρηση τώρα φοιτητών, οπότε στην πρώτη φουρνιά διαμερισμάτων προς διάθεση στο κέντρο της πόλης θα χτυπηθούμε κιόλας. Mm. Έχουμε δύο έτσι δυνατές προτάσεις για σήμερα και όσο περνάει ο καιρός θα έχουμε ακόμα πιο δυνατές. Mm. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Κέντρο Χανθ, διαμέρισμα ρετήρε γκασονιέρα 60 τετραγωνικών μέτρων, έκτου ορόφου, αγγελάκι με θεοτοκά γωνία, θέα πάρκο λευκό πύργο έκθεση, ενιαίο χώρο σαλόνι κουζίνα, ένα δωμάτιο μπάνιο, ανακοινισμένο το 11, θωρακισμένη πόρτα καινούρια κουφώματα, κλιματισμός αποθήκη 4 τετραγωνικά εντός του διαμερίσματος, έχουμε θέρμανση ατομικού φυσικού αερίου στο συγκεκριμένο και 3,30 αρχική τιμή συζητήσιμη.
για ένα διαμέρισμα το οποίο ελευθερώνεται σε περίπου 5 μερούλες. Δεν μου λες, η θέα του σαν μπαλκόνι είναι από τη Θεοτοκά ή από την Αγγελάκη? Η θέα του είναι γωνιακό, να σου πω. Ναι, γωνιακό. Και από τις δύο μεριές. Πεθαίνω στο παραδίπλα, έμενε πάρα πολλά χρόνια αγαπημένος μου φίλος. Έχει εκπληκτική θέα τη θάλασσα, δεν καλύπτει τίποτα από εκεί. Βλέπεις κανονικά, γιατί είναι χάρτη μπροστά και δεν κόβει, είναι πιο χαμηλά. Μπράβο. Το ίδιο ακριβώς κάνεις τώρα, τη βλέπεις οριακά, έτσι άμα πάρει το μάτσο, δηλαδή φύγει από τη χάφ και φύγει τέρμα κάτω, με προσληπτικό πύργο. Εκεί τη βλέπεις. Ωραία πρόταση, εκεί. Πολύ καλή, πολύ, πολύ δυνατό. Λοιπόν, και έχουμε και ένα βασιλείο Ηρακλείου με Κομνηνών γωνία, εκεί στα Λουλουδάδικα, θέα στα Λουλουδάδικα δηλαδή, πλατεία κάτω. Σπίτι εκεί. Εκεί. Πού είναι το Mindtrap, το έχεις με το Mindtrap? Πώς δεν το έχω το Mindtrap? Ακριβώς απέναντι. Ακριβώς απέναντι. Στο παλιό το κυπάλι ξέρω. Κομνηνών δηλαδή. Δεν κομνηνών, στο κουρκυρίδι το προποτζίδικο. Μπράβο. Ναι. Ακριβώς από πάνω. Λοιπόν, διαμέρισμα 80 τετραγωνικών, τετάρτου, διάρη, πλήρως ανακαινισμένο και αυτό, θωρακισμένη πόρτα, καινούργια κουφώματα αλουμινίου. Αυτό το καλό είναι ότι έχει μεγάλες βεράδες για τραπέζια, καρέκλες και ό,τι άλλο θέλει κανείς να βγάλει έξω. Air condition για ψήξη θέρμανση και ατομικό φυσικό αέριο. Τα 370 αυτό, τιμή αρχική συζητήσιμη. 80 τετραγωνικά αυτό. Αυτό είναι 80 σταύρο, ναι. Αυτό είναι μεγαλούτσικο. Ωραία. Πού σας βρίσκουμε, πού επικοινωνεί όποιος θέλει και όποιος ενδιαφέρεται για αυτά και για άλλα? Όποιος ενδιαφέρεται για αυτά και για άλλα, στο 2311-242-119, 2311-242-119, ή μπορούν να έρθουν στα γραφεία μας, Αγία Σοφία 18, στον εκτόροφο. Ένας αλήτης, Βαγγέλη, μου στέλνει μήνυμα που λέει, κλείσε αυτό στην Αγγελάκη, κλείστο. Κιόλας. Να πάρε τηλέφωνο. Εννοείται. Ναι, να το κλείσω εμείς να το έχουμε. Τώρα και περιμένουμε. Ποιος είναι, άμα νιώθει, ναι. Νιώθει, δεν είναι τσαπάς, δεν μας ξεφτυλίσει δηλαδή σε καμιά σύμπραξη. Θα υπάρχει fair play. Σε καμιά σύμπραξη. Όχι, θα υπάρχει fair play. Fair play, εντάξει. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Να είστε καλά, ρε παιδί. Καλά, για χαρά. Ο φίλος μας ο Δαμιανός από Ηνωμένες Πολιτείες γράφει ότι ο Κουρνέτες είναι από τους λίγους γαύρους, λέει, που αγαπήθηκαν τόσο πολύ από το λαό του ΠΑΟΚ. Καλά, το γάβρος, δεν ξέρουμε τι είναι. Παίξει εκεί. Απλώς έπαιξε εκεί, σίγουρα. Παίζει με ένα παίκτη του Βόλου που δεν έχει παίξει κάπου. Ναι, ναι. Είναι γυρολόγοι. Γιατί... Μόνο ο Παναθηναϊκό δεν έχει παίξει. Ο Καλμαζίδης τα ίδια και οι ξένοι και οι Βούλγαροι παλιά και. Όλοι έχουν γυρίσει σε όλες τις ομάδες. Ναι. Αυτό γίνεται γιατί υπογράφουν μονοετή συμβόλαια. Τον Ανδρεάδη το φορούσαμε κάπου. Το θέλαμε. Έχουμε πέντε κεντρικούς αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Στον Άρη παίζει μέχρι τώρα. Μάλλον θα φύγει κάποιος. Ήδη από τους κεντρικούς. Ναι, ναι, ναι. Καλή συνέχεια. Τα είπαμε για δύο ώρες ό,τι προλάβαμε. Ξανά μαζί αύριο το μεσημέρι στις 12. Εννοείται ότι στη διάρκεια της ημέρας, ό,τι προκύψει από θέμα ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα, θα παρέμβουμε και θα τα ανακοινώσουμε εδώ στη ροή του Λίμπερο 107,4 και όλα τα άλλα γραπτά, έντυπα, στο paok24.com. Γεια χαρά!